Ακριβώς επειδή το θέμα είναι ότι γίνονται διάφορα δακτορικά και πιθανόν τα δακτορικά είναι μια διαδικασία πάρα πολύ προσωπική και πολύ απομονωτική μερικές φορές μεταξύ του καθηγητή και του supervisor, του καθηγητή και του φοιτητή δακτορικού, είναι καλό επιστημονικά να συνδέεται ο υποψήφιος δάκτορας που λέμε στην Ελλάδα, ακριβέστερα ο φοιτητής δακτορικού, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ο υποψήφιος διδάκτορας για μένα είναι αυτός που έχει κάνει το δακτορικό, το έχει έτοιμο, το έχει γράψει και το έχει καταθέσει και είναι υποψήφιος για να το απονεμηθεί. Οι υπόλοιποι δεν είσαστε υποψήφιοι διδάκτορες, είστε φοιτητές δακτορικού. PhD student. Τελεία. Όλο το άλλο είναι ελληνική φανφάρα, κατά τη γνώμη μου. Οπότε είναι καλό να αισθάνεστε έτσι πιο δυναμικά σαν φοιτητές δακτορικού, έτσι να έχετε το σφραγιλό του φοιτητή μέσα, παρά αυτό το πλαναρό του υποψήφιου διδάκτορα που πλανάτε και γελάτε κόσμο. Αλλά αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η ιδέα που να επικοινωνούν μεταξύ τους τα διάφορα δακτορικά. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα να γίνονται από αυτή τη διασταυρωτική, ας πούμε, ευρωνομοποίηση ιδεών μεταξύ διαφόρων δακτορικών. Και ακριβώς επειδή ο Ηράκλειτος ξεκίνησε να έχει αυτή τη λογική, η οποία μας αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτόν τον λόγο, σε εισαγωγικά, αντιγράψαμε τη δραστηριότητα του Ηράκλειτου και εμείς και κάνουμε αντίστοιχη μερίδα. Ακριβώς με το μοντέλο του που κάνει ο Χρήστος Γκόβερς εδώ, κάνουμε αντίστοιχη μερίδα, ας πούμε, για τα διδακτορικά που είναι εκτός Ηράκλειου. Δεν χρηματοδοτούν από τον Ηράκλειο. Γιατί για εκείνα τα παιδιά, ας πούμε, δεν είχαν δυνατότητα να κάνουν αυτήν την επικοινωνία και το βρήκαμε καταπληκτική ιδέα. Και εδώ και τρία χρόνια το κάνουμε στο Πολυτεχνείο, στην Πολυτεχνική Σχολή, σύν μια μερίδα δηλαδή του Ηράκλειου και του μη Ηράκλειου. Γίνεται αυτά ή στο Σμαϊκό. Που σημαίνει ότι για να αντιγράψουμε ως σχολή το μοντέλο αυτό, σημαίνει ότι το βρήκαμε πολύ ενδιαφέρον και πολύ πετυχημένο. Οπότε με πολύ μεγάλη χαρά θα φαντάζομαι θα ακούσει ο ένας τι έχει να πει στον άλλο και αυτό που μας αρέσει να προκύπτει είναι και μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ των ομάδων. Γιατί πάρα πολλές φορές γίνονται διδακτορικά σε ένα τομέα, γίνονται σε ένα άλλο τομέα και μπορεί να δεις ότι μπορεί να κάνουν και συνεργασίες αυτό. Ακόμα και οι συνεργασίες ενώ στην αγορά, επιχειρηματικές συνεργασίες. Αυτά είναι ωραία πράγματα και πολύ χαρά θα ακούσουμε τι έχετε να πείτε. Χρήστο, τι έχετε να πείτε. Καλησπέρα θα πω στα παιδιά. Έτσι, ευχαριστώ που και τότε ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση αυτή και την ετοιμότητα να παρουσιάσετε τις εργασίες σας εδώ πέρα. Μεταξύ μας είναι κάποια παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει ήδη. Έχουν ήδη διδάκτορες. Κάποια παιδιά που δεν είναι στο τελείωμα. Εύχομαι καλό τέλος. Θα πάνε όλα καλά έτσι κι αλλιώς. Είμαι βέβαιο γι' αυτό. Εύχομαι αυτά τα οποία έχετε βγάλει με τις έρευνες να βρουν τον ενδεχομένο σπονδυλί έτσι ανοιχτά αυτιά έτσι, και να προχωρήσουν, να γίνουν πράγματα, ας το πούμε έτσι, με απλά λόγια και αυτό να βοηθήσει και εσάς να πετύχετε αυτά που έχετε ως όνειρο και ως στόχο στην καριέρα σας. Έτσι, πάντα απ' όλα βέβαια εύχομαι να είστε γεροί και να πάνε όλα κατευθείαν. Θεωρώ ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τον Ηράκλειτο με τις 56 υποτροφίες έχει συμβάλει αρκετά στην παραγωγή αυτής της νέας γνώσης και αν αυτό κανείς το δει σε ένα πλαίσιο κρίσης, θεωρώ ότι έχει προσφέρει μια πολύ καλή υπηρεσία για αυτό που είναι ζητούμενο, δηλαδή την ανασυγκρότηση της χώρας, στην οικονομία και στην επιστήμη, γενικότερα στην κοινωνική ζωή. Συγχαρητήρια και πάλι και καλή συνέχεια σε όλους και σε όλους. Εγώ δεν είμαι της σχολής, είμαι παιδαγωγός. Όμως πάντα ακούμε ενδιαφέρον αυτά που είναι εκτός παιδαγωγικής, γιατί πολλές φορές είναι και βαρετά αυτά που κάνουμε εμείς. Αλλά να ακούς κάτι άλλο είναι το ίδιο σημαντικό και για το δικό σου μυαλό. Εμείς βέβαια στερούμαστε μιας μηχανικής, παιδαγωγικής μηχανικής, και γι' αυτό λοιπόν έχουμε προφανώς ανοιχτά σε μηχανικές που είναι προβλήματα. Γιατί εμείς πάντα τα παραπλασιάζουμε αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για το τίποτα. Τις έρευνες είναι προχωρημένη αριθμητική ανάλυση μεγάλων φραγμάτων λειτουργικής μεγάλης πλάκας και οδέματος. Έχει εξαρτηθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας των Μηχανικών Μηχανικών με επιβλέποντα καθηγητή τον κύριο Δακούλα. Το πιο κρίσιμο στοιχείο στα φράγματα λειτουργικής μεγάλης πλάκας και οδέματος είναι η πλάκα κάτω από την οποία βρίσκεται η λειτουργική. Οπότε τα περισσότερα προβλήματα είναι βλάβες πάνω στην ανάλυση πλάκας και οδέματος και αυτές είναι και πιο κρίσιμες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα φράγματα κάμπος νόμος με ύψος 202 μέτρα και το ζήτημα που με ύψος 156 μέτρα. Στην πρώτη περίπτωση βλέπουμε ότι υπάρχει δυτική αστοχία της πλάκας, η οποία υπήρξε κατά τη γύρωση της λεκάνης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση κατά τη διάρκεια του σεισμού.
Σκοπός της έρευνας είναι η χρήση ενός προχωρημένου καταστατικού μοντέλου λιθορυπής με στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης της δισκαψίας της λιθορυπής και της επίδρασης του ύψους στο σχεδιασμό φραγμάτων σε παντέ. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση ενός τροποποιημένου ελαστοπλαστικού προσωμιώματος λάδι για το κώδιο εδάφη και εφαρμογή του σε κώδικα περασμένων στοιχείων άβακους βελτιωμένου με ένα εργαλείο βαθμίδας πλαστικότητας. Αναλύσεις φραγμάτων σε παντέ ύψους 100, 200 και 300 μέτρων, χρησιμοποιώντας τέλειο υλικό λιθορυπής από το Orville Dam και μέτρη υλικό λιθορυπής Pyramid Dam και συγκρίσεις με υφιστάμενα φράγματα. Το ελαστοπλαστικό προσωμείωμα LADA είναι ένα ελαστοπλαστικό προσωμείωμα κράτησης με μια επιφάνεια διαρροής, μέτρο ελαστικότητας το οποίο εξαρτάται από την ενδυτική κατάσταση, ισχύει ο μη συζευμένος νόμος πλαστικής ροής, κράτηση και η χαλάρωση βασίζονται στο πλαστικό έργο. Προβλέπει ορθά τη συστολική-διαστολική συμπεριφορά για διαφορετικά επίπεδα περιβάλλουσα στάση, βασίζεται σε πολλές παραμέτρους, χρησιμοποιείται σε πρόγραμμα περασμένων στοιχείων άβακους με μέθοδο σχημό της ολοκλήρωσης Ranke-Kutta Dortmund 3, βελτιώνεται με ένα εργαλείο βαθμίδας πλαστικότητας. Το σχήμα βαθμίδας πλαστικότητας που χρησιμοποιείται στηρίζεται στη θεωρία βαθμίδων από τον Βασάνη, στην οποία μια τοπική αύξηση της κράτησης σε περασμένα στοιχεία εμφανίζει πολύ έντονη βαθμίδα πλαστικής παραμόρφωσης. Χρησιμοποιείται και την αποφυγή αριθμητικών δυσκολιών εξαιτίας της αργής σύγκλησης κατά την προσωμείωση σταδιακής κατασκευής, κυρίως για τα τριγωνικά πρισματικά στοιχεία στη διαπιφάνεια των ζωνών 3B και 3C. Βελτιώνει σημαντικά την αποφυγή αριθμητικών προβλημάτων που συνδέονται με τοπική παραμόρφωση στοιχείου ή απότομη αλλαγή στην δισκαμψία υλικών σε διαπιφάνειες. Εδώ φαίνεται η γεωμετρία του φράγματος, το οποίο αποτελείται από την ζώνη λιθορυπής κατά τη 3C, ανάδη 3B και τη ζώνη χαλίκων 2B. Η οποία βρίσκεται κάτω από την πλάκα σχεδοδέματος. Το μήκος της στέψης είναι 10 μέτρα, το πλάτος της στέψης είναι 10 μέτρα. Ανάντι υπάρχει κλίση 1,4 προς 1, ενώ κατάντι κλίση 1,5 προς 1. Το φράγμα γίνεται μέσα σε μια, βρίσκεται σε μια στενή κοιλάδα τραπεζοειδούς διατομής και ισχύει αναλογία L προς H ίσον 2 και ΑS προς H τετράγωνο ίσον 2,1, όπου ΑS είναι είναι το εμβαδόν της πλάκας του σχηροδέματος. Κάτω φαίνεται η διακριτοποίηση των πρώτων περασμένων στοιχείων των τριών ζωνών, 3C, 3B και 2B. Εδώ είναι τα αριθμητικά προσωμιώματα των νέων φραγμάτων για 100, 200 και 300 μέτρων. Για λόγους συμμετρίας έχουμε προσωμιώσει τη μισή διατομή του φράγματος. Στα 100 μέτρα έχουμε 14 πάνελ πλακών, στα 200 μέτρα 28 και στα 300 μέτρα έχουμε 40. Η κατασκευή του φράγματος της λιθορυπής έγινε σε στρώσεις, έγινε σταδιακά σε στρώσεις, 40 layers. Στην πλάκα έχει χρησιμοποιηθεί υνοπλισμένο σκυρόδεμα και στο μέσο της πλάκας υπάρχει σχάρα οπλισμού Φ25 ανά 20. Όπως είπαμε, έχει χρησιμοποιηθεί υνοπλισμένο σκυρόδεμα, όπως φαίνεται και από το διάγραμμα τάσης παραμόρφωσης, έχει πολύ μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη πλαστιμότητα από το σημαντικό σκυρόδεμα και καλύτερες μηχανικές ιδιότητες με έναν δείκτη νοπλισμού 2,5%. Το καταστατικό προσωμείωμα που χρησιμοποιήθηκε για το νοπλισμένο σκυρόδεμα είναι του Lienfenves με θηλυπτική αντοχή 42,4 MPa, εφελκυστική 3,7, μέτρο ελαστικότητας 29 MPa και λόγω Poisson 0,2. Κάτω έχουμε δύο διαγράμματα σε μονοξονικό εφελκυσμό και σε μονοξονική θλίψη για το νοπλισμένο σκυρόδεμα. Εδώ είναι οι παράμετροι και οι ιδιότητες του μοντέλου LADE για τη λιθορυπή Orville και για το Pyramid. Φαίνεται και αναλυτικά και για κάθε ζώνη το μέτρο ελαστικότητας, το οποίο το έχουμε πάρει με την εξής σχέση. Έχουμε πάρει την ζώνη 2B να είναι το 150% της ζώνης 3B και η 3C να είναι το 75% της ζώνης 3B. Εδώ φαίνονται οι δοκιμές ισοτροπικής θλίψης για τις δύο ποιότητες λιθορυπής, για το Orville και για το Pyramid. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ καλή σύγκληση πειραματικών δεδομένων και του μοντέλου LADE και για τα δύο είδη λιθορυπής. Και έχουμε και κάποιες παρατηρήσεις. Η λιθορυπή Orville εμφανίζει πολύ χαμηλή συμπιεστότητα, με μια ογκομετρική παραμόρφωση 2,4% στα 5.000 kPa κατά τη φόρτιση και 1% κατά την αποφόρτιση. Η λιθορυπή Pyramid εμφανίζει πολύ υψηλότερη συμπιεστότητα, με μια ογκομετρική παραμόρφωση 8,8% στα 5.000 kPa κατά τη φόρτιση και 4,5% κατά την αποφόρτιση. Στις τριαξονικές δοκιμές θλίψης για τη λιθορυπή Orville έχουν γίνει για τάσεις 207 kPa και 2,896 kPa. Έχουν γίνει και για άλλες δύο περιπτώσεις τάσεων, αλλά για λόγους χρόνου έχουμε βάλει μόνο αυτά τα δύο παραδείγματα.
Τα αποτελέσματα είναι τα ίδια και στις υπόλοιπες τάσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ καλή σύγκληση των πειραματικών δεδομένων, τα οποία είναι με, με τα κίτρινα κυκλάκια, και του μοντέλου LADER. Το ίδιο ισχύει και για τη λιθορυπή πύραμιν. Συγκλίνουν πολύ καλά τα αποτελέσματα, τα πειραματικά και του μοντέλου LADER για τα γεωδιαγράμματα αξιωματικής παραμόρφωσης, αποκλίνουσας τάσης και αγκομετρικής παραμόρφωσης. Εδώ είναι καθιζήσεις κατασκευής στο φράγμα 200 μέτρων, οι οποίες για το φράγμα του Orobin είναι 1,13 μέτρα, ενώ για το φράγμα του Pyramid είναι 4,14 μέτρα. Είναι εμφανής η διαφορά. Η μέγιστη καθίζηση είναι με το μπλε το χρώμα και βρίσκεται στο μέσο της λιθορυπής. Μέγιστες καθιζήσεις κατασκευής λιθορυπής διαφόρων φραγμάτων, από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, γίνεται μια σύγκριση με το δίκτυο κενών, με άλλα φράγματα, με τα δικά μας τα δύο πειράματα, σε μια κλάδωση με ασθενή διατομή και με ευρεία διατομή. Στο πρώτο σχήμα βλέπουμε ότι για φράγματα κάτω από 150 μέτρα, 120 με 150 μέτρα, ουσιαστικά οι καθιζήσεις είναι, επειδή είναι πολύ χαμηλά σε ύψος, είναι σχεδόν οι ίδιες. Και βλέπουμε να υπάρχει μια σύγκληση στα φράγματα με μικρό δίκτυο κενών με το δικό μας το τύπου Orville και αυτά που έχουν μεγάλο δίκτυο κενών με αυτά που είναι στο πύραμι. Τα υπάρχοντα φράγματα, κάπως Novus, Barra Grande και Mojale, εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερες καθιζήσεις από τα δύο τα δικά μας τα πειράματα. Στο δεύτερο σχήμα βλέπουμε σε μια ευρεία κοιλάδα ότι υπάρχουν τα φράγματα έχουν πολύ μεγαλύτερες καθιζήσεις σε σχέση με τα δικά μας τα οποία βρίσκονται σε στενή κοιλάδα. Είναι πολύ μεγαλύτερες. Η κατανομή του μέτρου ελαστικότητα στο φράγμα των 200 μέτρων πριν την πλήρωση της λεκάνης. Στο Orobin φτάνει τα 750 MPa, ενώ στο Pyramid τα 200 MPa. Φαίνεται εδώ πέρα και η διαφορά του μέτρου ελαστικότητας στις αντίστοιχες ζώνες. Η κατανομή της βύθισης της πλάκας μετά την πλήρωση της λεκάνης για το φράγμα των 200 μέτρων. Στο φράγμα Orobin φτάνει στα 0,22, ενώ στο Pyramid κοντά στα 0,80. Και αυτή βρίσκεται με το μπλε το χρώμα του σκούρο και είναι περίπου στο 40% του ύψους του φράγματος. Μέγιστες βυθίσεις της πλάκας διαφόρων φραγμάτων. Μετά την πλήρωση της λεκάνης, βλέπουμε και εδώ κάτι αντίστοιχο, ότι μέγιστες καθιζήσεις για φράγματα κάτω από 150 μέτρα, ότι ουσιαστικά συγκλίνουν με μικρό δίκτυο κενών με το φράγμα το Orobin και μεγάλο δίκτυο κενών με το φράγμα του Pyramid. Τα φράγματα Barra Grande και Mojale βλέπουμε ότι είναι κοντά, κοντά στη λιθορυπή του Pyramid. Στο δεύτερο σχήμα βλέπουμε ότι είναι οι μέγιστες βυθίσεις της πλάκας μετά από ερπισμό και λιθορυπή, οι οποίες είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερες από την πλήρωση της λεκάνης. Η κατανομή της μέγιστης κυρίας πλαστικής παραμόρφωσης στο φράγμα των 300 μέτρων, η οποία οφείλεται κυρίως στις εφελκυστικές πλαστικές παραμορφώσεις. Για το φράγμα του Orobin φτάνει στο 0,005 στη φάση μετά τον ερπισμό και τη δυναμική συμμίζηση και αυτή βρίσκεται είναι προς το αντέρισμα. Στο φράγμα Pyramid, μετά την πλήρωση της λεκάνης, η μέγιστη πλαστική παραμόρφωση είναι 0,007, πολύ μεγαλύτερη. Αναπτύσσεται και αυτή στην περιοχή του ακυλίσματος και λίγο κάτω στον πόδα. Ενώ μετά τον ερπισμό και τη δυναμική συνίζηση, η εμφάνιση της μέγιστης κυρίας πλαστικής παραμόρφωσης εμφανίζεται στο αντέρισμα, σε μια πιο ευρεία περιοχή και κάτω στον πόδα και σε ένα σημείο το οποίο βρίσκεται στο μέσο της πλάκας και προς τα πάνω, προς την στέψη. Γι' αυτό οφείλεται στις μεγάλες θηλυτικές τάσεις τις οποίες έχουμε, τη σίγμα χ και σίγμα ψ. Εδώ είναι η κατανομή της μέγιστης θλίψης σίγμα 3 μετά την πλήρωση της λεκάνης. Για το φράγμα Orobin στα 200 μέτρα είναι μείον 8, ενώ στα 300 είναι μείον 11. Για το Pyramid στα μείον 18, στα 200 μέτρα και στα 300 μείον 24. Η κατανομή των τάσεων σίγμα 3, σίγμα ψ, σίγμα χ μετά την πλήρωση της λεκάνης στο μέσο της διατομής. Από τα διαγράμματα αυτά βλέπουμε ότι οι τάσεις είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερες στο Pyramid, το οποίο έχει μια μέτρια λιθορυπή από ό,τι στο Orobin, το οποίο έχει πολύ καλύτερη λιθορυπή, ποιότητας λιθορυπή. Και αυτό που λέγαμε προηγουμένως είναι ότι στο σχήμα D, η σίγμα χ, η κόκκινη καμπύλη, που είναι πολύ μεγάλη, γι' αυτό και εμφανίζονται οι πλαστικές παραμορφώσεις εκείνο το σημείο, στο 55% της απόστασης από τον πόδα στο ύψος του φράγματος. Ήταν η περιοχή που βλέπαμε στα προηγούμενα σχήματα.
μέγιστες λιτικές τάσεις ή ματριές στην πλάκα για τα τρία φράγματα. Μετά την πλήρωση της λεκάνης και μετά τον ερπισμό και τη δυναμική συνείδηση. Βλέπουμε ότι για το φράγμα Όροβιλ υπάρχει μια σχέση περίπου γραμμική, ενώ για το φράγμα Πύραμιντ δεν υφίσταται αυτή η σχέση. Σαφώς, μετά τον ερπισμό και τη δυναμική συνείδηση, είναι πολύ μεγαλύτερες οι θλιπτικές τάσεις, σχεδόν στο διπλάσιο θα λέγαμε, και για τα τρία φράγματα. Η κατανομή της σίγμα 3 μέγιστης θλίψης μετά τον ερπισμό και τη δυναμική συνείδηση. Για το φράγμα Όροβιλ στα 200 μέτρα είναι μείον 16, στα 300 μείον 24, για το πύραμιντ στα 200 μέτρα είναι μείον 40 και στα 300 είναι μείον 55. Εδώ βλέπουμε να εμφανίζονται οι μέγιστες θλίψεις σε δύο περιοχές, μία κάτω το μπλε του σκούρου και μία πάνω. Στο κάτω σημείο οφείλεται κυρίως στην πίεση του νερού, ενώ στην πάνω περιοχή η μέγιστη θλίψη που βρίσκεται προς την στέψη οφείλεται κυρίως στις μεγάλες θλιπτικές τάσεις λόγω ερπισμού και δυναμικής συνείδησης. Εδώ φαίνεται η κατανομή των τάσεων σίγμα 3, σίγμα ψήψη, σίγμα χιχή μετά τον ερπισμό και τη δυναμική συνείδηση στο μέσο της διαδομής. Εδώ πάλι οι τάσεις είναι πολύ μεγαλύτερες στο φράγμα πύραμιντ από ό,τι στο Όροβιλ. Και αν δούμε πάλι στο σχήμα με την κόκκινη γραμμή που είναι η σίγμα χ, που είναι αυξημένες προς την στέψη οι θλιπτικές τάσεις σίγμα χ, οι οποίες ήταν η περιοχή εκείνη πάνω που βλέπουμε στο προηγούμενο σχήμα. Η κατανομή της οριζόντιας μετακίνησης βχ της πλάκας μετά την πλήρωση της λεκάνης για λιθοτροπή Όροβιλ. Στα 200 μέτρα είναι 0,05, ενώ στα 300 μέτρα είναι 0,10. Είναι το κόκκινο χρώμα το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πλάκας και προς το αντέρισμα. Η κατανομή της οριζόντιας μετακίνησης βχ της πλάκας μετά από ερπισμό και δυναμική συνείδηση για λιθοτροπή Όροβιλ. Στο φράγμα των 200 μέτρων είναι 0,14, ενώ στο φράγμα των 300 μέτρων είναι 0,30. Πάνω αναπτύσσεται μια κρίσιμη περιοχή, το κόκκινο χρώμα, στην οποία θα πρέπει να μπει ένα water stop 30 πόντους για να μην υπάρχει διαρροή στην πλάκα. Οι μέγιστες οριζόντιες μετατοπίσεις βχ στην πλάκα για τα τρία φράγματα μετά την πλήρωση της λεκάνης και μετά τον ερπισμό και τη δυναμική συνείδηση. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι στο φράγμα, στο δεύτερο σχήμα, ότι για το φράγμα Pyramid υπερβαίνει κατά πολύ μετά τα 200 μέτρα και πάνω το 0,30 που είναι ένα water stop, οπότε δεν ενδείκνεται μια τέτοια κατασκευή για τόσο μεγάλα φράγματα για λόγους διαρροής. Συμπεράσματα. Το ελαστοκλαστικό προσωμείωμα του Λάντε αποτελεί μια πολύ καλή ρεαλιστική προσωμείωση της συμπεριφοράς της λιθορυπής με πειραματικά δεδομένα. Η χρήση ενός εργαλείου βαθμίδας πλαστικότητας αποτρέπει δυσκολίες σύγκλησης σε στοιχεία με υψηλή διάτμιση και είναι πολύ αποτελεσματικό σε μείωση υπολογιστικού χρόνου, χωρίς επιρροή στην ακρίβεια αποτελεσμάτων. Συγκρίσεις των καθιζήσεων κατασκευής και βυθίσεων της πλάκας με υφιστάμενα φράγματα βρίσκονται σε πολύ καλή συμφωνία και για καλής ποιότητας λιθορυπή Όροβιλ και για μέτριας ποιότητας Πύραμιντ. Οι καθιζήσεις κατασκευής επηρεάζονται από το ύψος του φράγματος για ύψη πάνω από 150 μέτρα και από τον δείκτη κενών της λιθορυπής. Καλής ποιότητας λιθορυπή με δείκτη κενών 0,2 προκαλεί πολύ μικρές και καθιζήσεις κατασκευής και βυθίσεις πλάκας ακόμα και για το φράγμα των 200 μέτρων. Ευελκυστικές πλαστικές παραμορφώσεις στην πλάκα αναπτύσσονται σε μια ζώνη περίπου 20 μέτρα εύρους κοντά στο αντέρισμα και η οποία αυξάνεται για ψηλότερα και πιο συμπιεστά φράγματα. Οι μέγιστες θλιπτικές τάσεις στην πλάκα εμφανίζονται στο 40% του ύψους κατά την πλήρωση της λεκάνης και φτάνουν σε μεγαλύτερες τιμές κοντά στη στέψη κατά τον ερπισμό και τη δυναμική συνείδηση. Για καλής ποιότητας λιθορυπή παραμένουν σε χαμηλές τιμές. Η χρήση ενοπλισμένου σκυροδέματος με υψηλή θλιπτική αντοχή συντελεί στην αποφυγή θλιπτικής αστοχίας. Για τις οριζόντιες μετατοπίσεις σε CFRD με καλής ποιότητας λιθορυπή και με τη χρήση κατάλληλου water stop, η συμπεριφορά φραγμάτων ακόμη και 300 μέτρων αναμένεται να είναι πολύ καλή. Αντίθετο, σχεδιασμό CFRD μέτριας ποιότητας, ύψους μεγαλύτερο ή ίσο των 200 μέτρων δεν συνίσταται. Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε ότι η πόρουσα διατριβή έχει σηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επέδευσης και Διαβίου Μάθησης του ΕΣΠΑ, ερευνητικό χρηματοδοτούμενο έργο Ηράκλειτος, επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Πατάς Παύλης, είμαι ο διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου του Πορτό στη Γαλλία. Η διδακτορική διατριβή χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ηράκλειτος και είναι σε συνεργασία, όπως είπαμε, με το Πανεπιστήμιο του Πορτό.
Το θέμα της διατριβής είναι η εξέλιξη των ονομάζοντας στην Ελλάδα. Τώρα βάλαμε έναν άλλο τίτλο για την παρουσίαση. Η εξέλιξη των ονομάζοντας στην Ελλάδα από το 1960 και μετέπειτα, ιδιαιτερότητες και πρόσφατες τάσεις. Η μεθοδολογία και οι ιδέες και τα δεδομένα της έρευνας προσπαθήσαμε να κάνουμε μια συνολική προσέγγιση στο θέμα με ό,τι διαθέσιμο δεδομένο υπήρχε, είτε αυτά καλύπτανε μια μακρά χρονική περίοδο, είτε μια πολύ μικρή, όπως ας πούμε η ανάλυση μας για τους αλλοδαπούς ή για την οικονομική κρίση, καλύπτει μια μικρή χρονοσειρά στα δεδομένα. Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε ήταν καταρχήν από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δημογραφίας στο Παρίσι, που είχε μια καλή βάση για τα στατιστικά δεδομένα σε επίπεδο χώρας της Ελλάδος. Για την ανάλυση μας σε χωρικό επίπεδο νομού των διαφοροποιήσεων της γονιμότητας σε χωρικό επίπεδο νομού, χρησιμοποιήσαμε τη βάση δεδομένων που έχει συλλέξει το Εργαστήριο Δημογραφίων και Κοινωνικών Αναλύσεων του Τμήματος Πολιταξίας. Ενώ επίσης για κάποια πράγματα που δεν υπήρχαν ούτε στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δημογραφίας ούτε στο ΕΦΚΑ, χρησιμοποιούσαμε δεδομένα από την Eurostat. Η γονιμότητα αποτελεί έναν από τους τρεις παράγοντες από τις τρεις συνιστώσεις οι οποίες διαμορφώνουν τον πληθυσμό μιας χωρικής ενότητας. Οι άλλοι δύο είναι η θνησιμότητα και η μετανάστευση, η τρίτη είναι η γονιμότητα. Ξεκινώντας το θέμα, συνήθως στη χώρα μας η συζήτηση γύρω από τη γονιμότητα περιορίζεται στο συγχρονικό δίκτυο γονιμότητας. Είναι η γονιμότητα που μετράμε κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους και αναφέρεται επειδή την γονιμότητα τη μετράμε ανάμεσα στα 15 με 49 έτη στις γυναίκες, αναφέρεται συνήθως σε μια γονιμότητα που προέρχεται από γυναίκες οι οποίες προέρχονται από 35 διαφορετικές γενναίες. Η πραγματική γονιμότητα που λέμε στη δημογραφία είναι η γονιμότητα των γενναιών, δηλαδή η γονιμότητα, τα πόσα παιδιά ένα γυναίκα κάνανε, οι γυναίκες που γεννηθήκανε το ίδιο ημερολογιακό έτος. Ας ξεκινήσουμε όμως από το συγχρονικό δίκτυο γονιμότητας, ο οποίος η πορεία του από το 1956 και μετά στη χώρα μας. Ο συνολικός δίκτυος γονιμότητας χωρίζεται σε τέσσερις προπεριόδους. Υπήρξε μια περίοδος από το 1956 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1980, όπου η χώρα μας παρουσίαζε μια υψηλή συγχρονική γονιμότητα, γύρω από τα δύο παιδιά ανά γυναίκα, και μια μέση ηλικία που συνεχώς μειωνόταν, δηλαδή η μέση ηλικία στην τεχνογνωσία από το, όπως βλέπετε, από το 1956 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80 έπεσε από τα 29,5 έτη στα 26 έτη περίπου. Και από τη δεκαετία του 80 και μετά ξεκινάει η κατάρρευση που λέμε του συγχρονικού δίκτυου γονιμότητας. Δηλαδή, μέσα σε 20 χρόνια μέχρι και το 1999, που ο συγχρονικός δίκτυος κατέγραψε τη μικρότερη τιμή του έως σήμερα στη μεταβολική ιστορία της Ελλάδος, ο δίκτυος έπεσε από τα 2,1-2,2 παιδιά ανά γυναίκα, έπεσε στα 1,3. Αντίστοιχα, η μέση ηλικία στην τεχνογνωσία από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και μετά άρχισε να αυξάνει. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μια διεργασία μέσα στις γενναίες. Οι γυναίκες αποκτούσαν, υπήρχε αυτό που λέμε αλλαγή του ημερολογίου. Ξεκίνησαν κάποια στιγμή, που θα δούμε μετά στη γυναικεία γονιμότητα, να αποκτούν τα παιδιά τους όλο και σε μεγαλύτερη ηλικία. Το οποίο αυτό το γεγονός, να αποκτούν όλο σε μεγαλύτερη ηλικία και όλο και λιγότερο αριθμό παιδιών, να περιορίζουν δηλαδή την γονιμότητά τους. Αυτό φαίνεται πιο ανάγλυφα όταν κάνουμε τη διαγενειακή ανάλυση της γονιμότητας. Εδώ, όταν λέμε γενναία στη δημογραφία, εννοούμε τις γυναίκες που γεννήθηκαν το ίδιο ημερολογιακό έτος και βλέπουμε ότι από τη γενεά του 38 μέχρι και τη γενεά του 1955 οι γυναίκες που γεννήθηκαν αυτές τις συγκεκριμένες χρονιές παρουσιάζουν μια σταθερότητα στην γονιμότητά τους, γύρω από τα δύο παιδιά ανά γυναίκα. Ταυτόχρονα, στο πέρασμα των γενών από το 38 μέχρι και τη γενιά του 55, υπάρχει μια συνεχής προειμοποίηση, το λέμε, του ημερολογίου. Δηλαδή, οι γυναίκες αποκτάνε δύο παιδιά κατά μέσο όρο και συνεχώς σε μικρότερη ηλικία. Από τη γενιά του 1956 και μετά, ξεκινάει από τις γυναίκες που γεννήθηκαν από το 1956 και μετά, που αναφέρω γιατί δεν έχει η συγχρονική είναι στο ημερολογιακό έτος. Εδώ μιλάμε για γυναίκες που γεννήθηκαν αυτή τη χρονιά. Από τις γυναίκες που γεννήθηκαν από το 1957 και μετά, η γονιμότητα αρχίζει και μειώνεται. Δηλαδή, βλέπουμε το 57 στο 1,93. Για να φτάσουμε στις γυναίκες που γεννήθηκαν κατά τα πρώτα 5 έτη της δεκαετίας του 70, που εκτιμόμενη γονιμότητα, γιατί δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τον αναπαραγωγικό της κύκλο, εκτιμάμε, τα ποσοστά εκτίμηση είναι δίπλα, εκτιμάμε ότι θα φτάσει η γονιμότητά σου στα 1,6 με 1,5 παιδιά ανά γυναίκα. Αυτό δίνει
μια μείωση της πραγματικής γονιμότητας ανάμεσα στις γυναίκες που γεννήθηκαν το 1995 και στις γυναίκες που γεννήθηκαν τα πρώτα 5 χρόνια του 70 γύρω στο 20%. Ενώ ταυτόχρονα από τη γενιά του 57 και μετά υπάρχει η αύξηση της μέσης ηλικίας τεχνολογίας. Δηλαδή οι γυναίκες αποκτούν και λιγότερα παιδιά και σε μεγαλύτερη ηλικία. Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες μέσες ηλικίες τεχνογονία διαγενειακή στην Ευρώπη. Τώρα, επανέρχομαι στο προηγούμενο. Ένα ερώτημα που απαντήθηκε ήταν καταρχήν μια παρατήρηση ότι δεν μπορούν οι όποιες συνδυαζόμενες πολιτικές να βασίζονται στο συγχρονικό δίκτυο γονιμότητας, ο οποίος είναι ευαίσθητος στην αλλαγή του ημερολογίου της γονιμότητας μέσα στις γενναίες. Εδώ θα αντιπαραθέσει το συγχρονικό δίκτυο γονιμότητας με την τελική γονιμότητα, το γενό που είναι η πραγματική γονιμότητα, για να δούμε ότι κατά την περίοδο που η γονιμότητα μέσα στις γενναίες υπήρχε προειμοποίηση του ημερολογίου, ο συγχρονικός δείκτης παρουσίαζε πλασματικά τιμές γύρω στα 2,4 με 2,3 παιδιά ανά γυναίκα. Κατά τη διάρκεια που υπήρξε η οριμοποίηση του ημερολογίου, δηλαδή οι γυναίκες αποφασίζαν να αποκτάνε τα παιδιά σε όλο και σε μεγαλύτερη ηλικία, ο συγχρονικός δείκτης κατέρευσε. Καμία από τις δύο εικόνες δεν ήταν η πραγματική εικόνα της γονιμότητας, η οποία, όπως βλέπετε, σίγουρα μειώνεται μεν, αλλά δεν έπεσε στα επίπεδα του 1,3 παιδιά ανά γυναίκα. Τώρα, ένα άλλο συμπέρασμα είναι αυτό που λέμε το φαινόμενο της αναπλήρωσης. Παρατηρούμε στο συγκεκριμένο διάγραμμα στο 0 είναι τα ποσοστά γονιμότητας αναλυτικά ανάμεσα στα 15-49 των γυναικών που γεννήθηκαν το 1950 και είχαν μια τελική γονιμότητα 2,03 παιδιά ανά γυναίκα. Αντίστοιχα, έχουμε βάλει τη διαφορά τους σε σχέση με κάποιες άλλες γενναίες. Παρατηρούμε ότι υπήρξε αυτό που λέμε η αναβολή. Οι γυναίκες λόγω της συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην επαγγελματικό σύλλογο αργότερα, ξεκίνησαν να αναβάλουν το παιδί τους όλο και σε μεγαλύτερη ηλικία. Από τα 30 και μετά, που τώρα πώς θα το πω κομψά, έχει τακτο 5, βλέπουμε ότι η αλλαγή της τάσης της καμπύλης, η οποία είναι η προσπάθεια, δηλαδή οι γεννήσεις που αναβάλαμε στις μικρότερες ηλικίες, να τις αναπληρώσουμε. Δυστυχώς η αναπλήρωση είναι ατελής, γιατί και για βιολογικούς λόγους, γιατί όπως ξέρουμε, όσο μεγαλύτερο σε ηλικία ξεκίνησε μια γυναίκα να αποκτήσει ένα παιδί, τόσο μειώνονται οι βιολογικές πιθανότητες. Δεν μιλάω για τεχνική γονιμότητα, μιλάω καθαρά για βιολογικούς όρους. Ειδικά από τα 35 και μετά η πιθανότητα σύλληψης είναι η μισή σε σχέση με τα 25 που έχει μια γυναίκα. Οπότε υπάρχει μια τάση στις ηλικίες μετά το 30 αναπλήρωσης των γεννήσεων που αναβάλανε, η οποία είναι όμως ατελής και αυτό φαίνεται πιο ανάλυφα από το καθαρό ποσοστό αναπαραγωγής. Στη δημογραφία καθαρό ποσοστό αναπαραγωγής αναφέρουμε αν μια γυναίκα θα μπορέσει να αναπληρωθεί από μία κόρη. Δηλαδή, αν κάθε γυναίκα για να αναπληρωθεί πλήρως μια γενναία γυναικών, θα πρέπει να φέρει στον κόσμο τουλάχιστον μία κόρη. Όπως βλέπουμε, άσχετα με το καμία γενναία που γεννήθηκε με τα πολεμικά, καμία γενναία γυναικών που γεννήθηκε με τα πολεμικά στην Ελλάδα, δεν κατάφερε να αναπαραχθεί πλήρως. Δηλαδή, κάθε γυναίκα να φέρει στον κόσμο μία κόρη. Και το ποσοστό μειώνεται συνεχώς. Δηλαδή, παράδειγμα, η γενιά των γυναικών του 1955. Υπήρχαν 960 κορίτσια ανά 1000 γυναίκες της γενιάς αυτής και τη γενιά του 1971 αυτό είναι 760 κορίτσια ανά 1000 γυναίκες της γενιάς αυτής. Οπότε, άσχετα αν οι προηγούμενες γενναίες παρουσίαζαν υψηλότερη γονιμότητα από αυτές τις δεκαετίες, καμία δεν έχει καταφέρει να αναπληρωθεί πλήρως. Τώρα, η έρευνα είναι στημένη ώστε κάθε επόμενο κεφάλαιο να προσθέτει κάτι σε αυτά που διαπιστώσαμε πριν. Πήραμε τα δεδομένα να κάνουμε την διαγενειακή ανάλυση γονιμότητας αναβιολογική τάξη έλευσης του τέρμινου. Αυτό σημαίνει να μην υπολογίσουμε γενικά στη συνολική γονιμότητα πόσα παιδιά ανά γυναίκα κάναν, αλλά να δούμε ανάλογα την τάξη έλευσης που σημαίνει το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο παιδί. Ώστε να μπορέσουμε. Αυτό που βλέπουμε διαγενειακά ότι συμβαίνει είναι ότι πάλι μέχρι τη γενιά και των γυναικών που γεννήθηκαν το 1960 υπήρχε. Οι γυναίκες αυτών των γενναίων φέρανε 900 παιδιά ανά 1000 γυναίκες πρώτης τάξης και από τη γενιά του 1960 και μετά αυτό μειώνεται. Ταυτόχρονα αυτό επηρεάζει και τις επόμενες τάξεις. Λογικά, αφού για να κάνεις ένα δεύτερο παιδί πρέπει να έχεις ένα πρώτο. Οπότε, αφού μειώνονται αυτές που αποκτάνε ένα πρώτο παιδί, μειώνεται αντίστοιχα και αυτές που αποκτήσουν ένα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Αντίστοιχα, η μέση ηλικία στην απόκτηση του πρώτου παιδιού από τη γενιά του 1960 και μετά. Αυξάνει συνεχώς για να φτάσει για τη γενιά του 1974 σχεδόν τα 29 έτη, 28,5 έτη.
Αυτό, όπως σας είπα και πριν, είναι μια από τις μεγαλύτερες μέσες ηλικίες στην απόπτωση του πρώτου παιδιού στην Ευρώπη. Τι επίπτωση έχει αυτό και ποιο είναι το αναδυόμενο φαινόμενο που προκύπτει από αυτή την ανάλυση? Είναι η αύξηση της τελικής ατεκνίας. Δηλαδή, ενώ οι γυναίκες νοικοκυνηγικά πύλη μέχρι και τη γενιά του 1960, στις γυναίκες που γεννήθηκαν μέχρι το 1960, ένα 10% δεν απέκτησε κανένα παιδί μέχρι το τέλος του αναπαραγωγικού της κύκλου, μέχρι τα 50 έτη, βλέπουμε ξαφνικά μια ταχεία αύξηση αυτού του ποσοστού. Για να φτάσει, εντάξει, εδώ η εκτίμηση λέει για 24% στη γενιά του 1984, αλλά γενικά στις γυναίκες που γεννήθηκαν από το 70 και μετά, για την πρώτη πενταετία που έχουμε εκτιμήσεις, αυτό το ποσοστό θα φτάσει μία στις 5 γυναίκες στην ηλικία των 50 ετών να μην έχει αποκτήσει κανένα παιδί. Είναι ένα αναδυόμενο φαινόμενο που προκύπτει από την έρευνα αυτή. Επίσης προκύπτει ότι, τώρα το ερώτημα που δεν ξέρω αν μπορούμε να απαντήσουμε είναι, ενώ φαινομενικά ο περιορισμός του τελικού αριθμού των παιδιών φαίνεται να είναι μια συνειδητή επιλογή του πληθυσμού που ελέγχει τη γονιμότητά του, η αύξηση της τελικής ατεκνίας δεν ξέρουμε σίγουρα, ίσως δεν οφείλεται σε μια συνειδητή επιλογή των γυναικών μια στις πέντε να μην αποκτήσει κανένα παιδί κατά τη διάρκεια του αναπαραγωγικού του κύκλου, αλλά στην όλο και αυξανόμενη μέση ηλικία απόψεως του πρώτου παιδιού. Που σημαίνει ότι δεν αφήνει πολλά περιθώρια να αποκτήσεις ένα παιδί. Τώρα, αντίστοιχα να δείτε ένα νέο. Οι οικογένειες αναμένουμε να είναι πλέον κατά πλειοψηφία να αποτελούνται να είναι οι γονείς με ένα ή δύο παιδιά. Εδώ βλέπουμε τις πιθανότητες διεύσης της οικογένειας. Είναι η πιθανότητα διεύσης της οικογένειας είναι η α01, είναι η πιθανότητα να αποκτήσει μια γυναίκα που δεν έχει κανένα παιδί να αποκτήσει ένα πρώτο παιδί. Η 1α2 είναι η πιθανότητα μια γυναίκα που έχει ήδη ένα παιδί να αποκτήσει ένα δεύτερο. Η α34 ούτω καθεξής είναι οι γυναίκες που έχουν τρία παιδιά να αποκτήσουν ένα τέταρτο. Βλέπουμε ότι ενώ στις γυναίκες, για τις γυναίκες που γεννήθηκαν ας πούμε το 1940 η πιθανότητα να αποκτήσουν ένα πρώτο παιδί ήταν γύρω στα 5-90%, αυτή η πιθανότητα πλέον στις μεταγενέστερες γενναίες, έχει στις τελευταίες αυτές που γεννηθεί τα πρώτα χρόνια της γυναίκης που γεννηθεί τα πρώτα χρόνια του 1970, έχει πέσει στο 80%. Επιπλέον, όλο και λιγότερες γυναίκες επιλέγουν που έχουν τρία παιδιά να προχωρήσουν σε ένα τέταρτο και όσοι έχουν τέσσερα να προχωρήσουν όσοι έχουν δύο να προχωρήσουν ένα τρίτο και όσοι έχουν τρία να προχωρήσουν ένα τέταρτο. Βλέπετε ότι για τις γυναίκες που γεννήθηκαν το 1940 η πιθανότητα μια γυναίκα που είχε τρία παιδιά να αποκτήσει ένα τέταρτο ήταν πάνω από 50%, ενώ σήμερα για τις γυναίκες που έχουν γεννηθεί το 1974 η πιθανότητα αυτή είναι στο 33%. Αντίστοιχα, οι γυναίκες που περνάνε από τα 2 στα 3 παιδιά, η πιθανότητα μια γυναίκα που έχει 2 παιδιά να αποκτήσει 3 παιδιά, από 40% που ήταν για τις γυναίκες που γεννήθηκε το 1940, έχει περιοριστεί, τίνει στο 25%, δηλαδή μία στις 4 που αποκτάει ένα δεύτερο παιδί θα αποκτήσει ένα τρίτο. Τώρα, όπως είπα, προσεγγίζουμε το θέμα από όλες τις μεριές, δηλαδή να δούμε γιατί υπάρχει αυτό στη γονιμότητα. Μια άλλη παράμετρος, εκτός από αυτό που είπαμε, προσπαθήσαμε να το εξηγήσουμε με την αύξηση της μέσης ηλικίας στο πρώτο παιδί, είναι και ο θεσμός του γάμου. Πώς παίζει ρόλο ο θεσμός του γάμου? Στην Ελλάδα, η Ελλάδα παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό γεννήσεων εκτός γάμου στην Ευρώπη. Αν βάλουμε και την Τουρκία που την έχει γύρω σας μέσα στη βάση, είναι η μόνη χώρα που είχε χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων εκτός γάμου στην Ευρώπη. Βλέπετε ότι για περίπου 50 χρόνια, από 1% που ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 60, το 12 έχει φτάσει στο 7,5%, και μάλιστα με τα καινούργια δεδομένα του 2013 που πήραν πρόσφατα, μειώνεται ξανά. Αντίστοιχα, βλέπετε ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ας πούμε πρωτοπόρο τη Γαλλία, η οποία μετά από το 76 που ήταν γύρω στο 7,5% στα επίπεδα που κυμαίνεται η Ελλάδα σήμερα, έχει φτάσει το 2012 γύρω στο 55%. Δηλαδή πάνω από τις μισές γενίκες συντελούνται εκτός ενός γάμου, έτσι, το οποίο συνδέεται με την άνοδο του φαινομένου της συμβίωσης σε αυτές τις χώρες, έτσι, της συμβίωσης εκτός γάμου που διαδόθηκε εκείνα τα χρόνια. Και αντίστοιχα, οι συνοδοιπόροι μας, ας πούμε, μέχρι και την δεκαετία του 80, οι χώρες του Νότου, η Ισπανία και η Ιταλία, που κατάτασαν την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία στις χώρες του Νότου, με χαρακτηριστικά, ας πούμε, τη μεγάλη ένταση του γάμου και τη χαμηλά ποσοστά εκτός γάμου γεννήσεων, βλέπετε ότι και αυτές οι χώρες που
ήταν σχετικά κοντά με την Ελλάδα. Πλέον η Ιταλία έχει φτάσει στο σχεδόν 30% των γεννήσεων να είναι εκτός γάμου και η Ισπανία έχει φτάσει στο 37,5%. Οπότε αυτό είναι πάλι από την έρευνα, είναι μια ιδιαιτερότητα της Ελλάδος, ότι πλέον δεν μιλάμε για μια μεσογειακή ιδιαιτερότητα, ότι στη Μεσόγειο τα ποσοστά εκτός γάμου γεννήσεων είναι χαμηλά, αλλά είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα πλέον. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Καταρχήν, ο γάμος, σαν θεσμός, έχουμε πάρει εδώ τα δεδομένα της απογραφής, μελετάμε τα ποσοστά των άγαμων γυναικών αναλλαγές απογραφές. Βλέπουμε ότι από το 1991-2011 όλο και περισσότερες γυναίκες σε όλες τις ηλικίες δηλώνουν άγαμες. Σχετικό είναι το πινακάκι, ας πούμε, στο 1981, στην απογραφή του 1981, οι γυναίκες ηλικίας 25 ετών μόλις το 28,3 δεν ήταν παντρεμένοι. Δεν δήλωσε παντρεμένοι. Ήταν ή χείρα, ή διαζευγμένοι, ή... Ναι, η παντρεμένη, η χείρα ή η διαζευμένη. Έτσι. Γιατί αυτές είναι οι κατηγορίες που δηλώνουν στην απογραφή. Δηλώνουν άγαμος, παντρεμένος, χείρα, διαζευμένος και έχουν βάλει στην τελευταία, βάλανε στις δύο τελευταίες, βάλανε και σε διάσταση, που είναι κάτι ανάμεσα στο διαζευμένος και στο χείρο. Όχι. Όπως το δείχνει. Όπως το δείχνει, γι' αυτό είπα. Λοιπόν, τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Το 1981, οι γυναίκες ηλικίας 25 ετών, μόνο το 28,3% δεν ήταν παντρεμένοι. Στην τελευταία απογραφή, στην ηλικία των 25 ετών, τα 3 τέταρτα των γυναικών που έχουν ηλικία 25 ετών είναι ανήπαντρες. Αντίστοιχα, πάνε όλα τα ποσοστά. Σε κάθε ηλικία, σε κάθε απογραφή, τα ποσοστά είναι αυξημένα. Ας πούμε, στα 40 έτη, το 1991, μόλις το 6,7% των γυναικών που απογράφησαν και ερωτήθηκαν ήταν άγαμες. Το 2011 το ποσοστό είναι σχεδόν το διπλάσιο, 14,5%. Γιατί αυτό συνδέεται τώρα με την γονιμότητα και την τελική τεκμία. Πήραμε από την απογραφή τα δεδομένα και υπολογίσαμε, επειδή υπάρχει μια ερώτηση στην απογραφή που λέει πόσα ζώντα τέχνα έχετε φέρει στον κόσμο και ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση. Να μην σας τα πω, έχω ξεφύγει. Να μην σας τα πω λόγω, η αγαμία ισοδυναμεί με την τελική τεκμία. Δηλαδή, άμα πάρουμε τη γονιμότητα ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση της γυναίκας, βλέπουμε ότι στη στήλη αυτή εδώ, καλά, τα γκρι είναι οι γυναίκες που είναι ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει τον απορροφικό του κύκλο. Εδώ βλέπουμε τα πόσα παιδιά ανά γυναίκα έχουν οι γυναίκες ηλικίας 40-49 ετών. Τα έχουμε και σε δεκαετίες τελευταίες, γιατί δεν τα έχουν βγάλει αναλυτικά ακόμη. Οι γυναίκες 40-49 ετών που αντιστοιχούν σε αυτές που γεννήθηκαν 62-71 και είναι άγαμες στην ηλικία αυτή, πόσα παιδιά έχουν? Έχουν 0,16 παιδιά. Αντίστοιχα, οι γυναίκες ίδιας ηλικίας και ίδιας γενιάς, οι οποίες είναι παντρεμένες στη μέρα της απογραφής, έχουν ήδη αποκτήσει 2 παιδιά ανά γυναίκα. Οι γυναίκες που είναι χείρες 1,89 και οι διαζευμένες 1,5. Το διαζύγιο βλέπουμε λειτουργεί. Ναι, περιορίζει τη γονιμότητα της γυναίκας. Έτσι, κατά τουλάχιστον. Αντίστοιχο είναι σε όλες τις στήλες. Άμα δείτε, τα παιδιά ανά γυναίκα, ανά άγαμη γυναίκα, σε όλες τις ηλικίες είναι μηδαμινά. Η τελική ατεχνία από ό,τι υπολογίσαμε για τις άγαμες γυναίκες, όποια γυναίκα παραμένει άγαμη, μόνο μία στις 10 θα αποκτήσει ένα παιδί, προκύπτοντα στοιχεία. Αντίστοιχα, όποια κάνει ένα τουλάχιστον γάμο, ανεξαρτήτως μετά αν πάρει διαζύγιο, μείνει χείρα ή κτλ., 9 στις 10 αποκτάνε ένα παιδί. Είναι ο γάμος συνυφασμένος με τη γονιμότητα. Αυτό επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της φυσικής κίνησης, που βλέπετε τις καπύλες, ότι η τελική ατεχνία με την τελική αγαμία συνδέεται όπως συνδέεται και η μέση ηλικία στον πρώτο γάμο με το πρώτο παιδί. Γιατί ο γάμος είναι η γονιμότητα είναι συνδεδεμένη με το γάμο. Τώρα, η συμβολή των αλλοδαπών γυναικών, αυτό τώρα είναι λίγο περνάμε από τις γενιές, περνάμε σε συγχρονική ανάλυση. Τα δεδομένα που διαθέταμε ήταν μικρή χρονοσειρά οι εκτιμήσεις των γυναικών αλλοδαπής υποχώρητας ανά ηλικία. Θα σας πω γκρόσο μόντο ότι αυτό που προέκυψε από τη μελέτη είναι ότι στο συγχρονικό επίπεδο, στο συγχρονικό δείκτη, οι αλλοδαπές, εν απουσία των αλλοδαπών, η γονιμότητα θα διευθυνόταν με τη γονιμότητα των γυναικών ελληνικής υποχώρητας, η οποία θα ήταν 1,35. Η συνολική γονιμότητα της χώρας ήταν 1,49. Οπότε για το 2009, που είχαν και το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής, η εισρωή των αλλοδαπών στη χώρα μας και οι γυναίκες με αλλοδαπή υποχώρητα συνέσφεραν
γύρω στο 10% του δίκτυ. Αυτό λόγω τώρα και της... ένας παράγοντας μπορεί να είναι η έναρξη της οικονομικής κρίσης. Συνεχώς το ποσοστό συμμετοχής τους σε όλες τις τάξεις γέννησης μειώνεται. Ναι. Και εδώ είναι η καθαρή επίπτωση παιδιά ένα γυναίκα που συνεισφέραν κάθε ημερολογιακό έτος και εδώ είναι η ποσοστή αναλογία. Γενικά, ένα μέρος της αύξησης που γνώρισε ο συγχρονικός δείκτης κατά τη διάρκεια του 2000 οφειλότανε, πέραν από το φαινόμενο της αναπλήρωσης των Ελληνίδων, οφειλότανε επίσης και στην εισρωή των αλλοδαπών, οι οποίοι ξεκινήσανε να στείλουν οικογένειες και να κάνουν παιδιά. Τώρα, από χρόνο πώς είμαστε. Δεν έχω βάλει τέλος, το πάω. Άλλο 2-3 λεπτά. 2-3 λεπτά, οκ. Κάποιες χωρικές διαφοροποιήσεις. Εντάξει, ξέρω τώρα. Είναι η ανάλυση επίπεδο νομού, τώρα τα χρώματα δεν φαίνονται πολύ καλά. Ο Βόλος είναι μέσα. Ο Βόλος είναι μέσα, ναι. Η εξέλιξη της χρονικής γονιμότητας στους νομούς ακολούθησε τις εθνικές τάσεις, δηλαδή από το 80 και μετά ο δείκτης μειώθηκε, μέχρι το 99 που ήταν το χαμηλότερο. Γνώρισε μια αύξηση ανάμεσα στο 99 και στο 2008 σε όλες τις περιοχές, η οποία όμως ανακόπηκε από το 9 και μετά. Από το 9 και μετά για να ξαναμειωθεί μέχρι το 12. Τώρα, οι νομοί και μέση ηλικία στην τεκνογωνία. Βλέπουμε το 1981 μια χαμηλή μέση ηλικία στην τεκνογωνία για όλη τη χώρα. Ενώ το 2012 βλέπετε ότι ειδικά οι περιοχές όπως η Αττική έχουν ξεπεράσει τα 30 έτη. Ειδικά οι πιο στοιχοποιημένες περιοχές κάνουν και τα παιδιά τους το πρώτο παιδί όλο και σε μεγαλύτερη ηλικία. Εδώ τι λέει. Εδώ έχω βάλει το ποσοστό γεννήσεων από γυναίκες με αλλοδαπή υπηκότητα. Εδώ ίσως υπάρχει ένας χωρικό διαχωρισμός, γιατί βλέπουμε ότι η Μακεδονία, Ήπειρος και Θράκη παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων από γυναίκες με αλλοδαπή υπηκότητα από την Νότια Ελλάδα, και ιδιαίτερα η Πελοπόννησος και τα Ιόνια. Και τέλος εδώ έχω τα ποσοστά γεννήσεων εκτός γάμου αναγωγική ενότητα, που πάλι ίσως μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, κάποιοι νομοί της Μακεδονίας και της Θράκης είναι κάτω από το 3%, ακόμη και το 2012. Τώρα, σε διαγενειακό επίπεδο βλέπουμε το πέρασμα από μια υψηλή γονιμότητα σε μια χαμηλότερη, δηλαδή έχω βάλει τις γυναίκες που γεννήθηκαν το 1925-29 και σχέση με τις γυναίκες που γεννήθηκαν το 50-54. Βλέπετε να επικρατεί αυτό το γκρι που είναι το γύρω στα 2 με 2,19 παιδιά ανά γυναίκα σε όλη τη χώρα. Υπάρχει μια σύγκληση δηλαδή σε χωρικό επίπεδο. Η τελική ατεκνία παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά στην ομάδα γενών 1925-29 λόγω ότι αυτή η γενιά θίχτηκε από τον πόλεμο, γιατί αυτές οι γυναίκες ήταν 15 ετών το 40-44. Οπότε αυτό ήταν ένας παράγοντας αύξησης τελικής ατεκνίας λόγω των απολειών αντρών που είχαμε από τον πόλεμο κτλ. Εξαιρείται στο παλαιό όμως, γιατί παρόλο που είχαν υψηλότερα ποσοστά τελικής ατεκνίας, καταφέραν να έχουν μια γονιμότητα γύρω στα 2 παιδιά ανά γυναίκα, όσο είχε η ομάδα γενιών του 50-54. Αυτό φιλόταν ότι οι προηγούμενες γενιές δεν σταματάγανε στα 2 παιδιά, κάνανε πολύ περισσότερα παιδιά. Αυτό φαίνεται εδώ. Βλέπουμε ότι έχει κρατήσει το πρότυπο της οικογένειας με 2 παιδιά σε όλη την Ελλάδα, με την έννοια ότι οι γυναίκες που γεννήθηκαν 25-29, μόλις περίπου κάτω από 35% στην πλειοψηφία της χώρας σταμάτησαν στα 2 παιδιά. Αντίστοιχα, οι γυναίκες που γεννήθηκαν το 50-54. Στην πλειοψηφία της χώρας βλέπουμε που είναι από το σπούρο Μπορντό, 50% σταμάτησε στα 2 παιδιά, άρα έχουμε μια σύγκληση σε αυτό. Οι γυναίκες που απέκτησαν πάνω από 4 παιδιά, αυτές που γεννήθηκαν το 25-29, ήταν σαφώς περισσότερες, πάνω από 20% στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία και τη Θράκη. Αυτές που γεννήθηκαν το 50-54 παρουσιάζουν σαφώς χαμηλότερα ποσοστά. Η πιθανότητα διεύσης οικογένειας, αυτά που είπαμε και πριν, η υψηλή πιθανότητα διεύσης οικογένειας να αποκτήσει από αν έχεις ένα δεύτερο, ένα τρίτο παιδί για την ομάδα γενεών 25-29, πάλι υπάρχει αυτός ο χωρικός διαχωρισμός, η Μακεδονία και η Δυτική Ελλάδα, ενώ βλέπουμε ότι αστικοποιημένες περιοχές από παλιά και βιομηχανικές όπως είναι ο Βόλος και αυτά είχαν περιορίσει τον τελικό αριθμό των παιδιών τους από πιο νωρίς. Εντάξει. Και να πω και δύο λόγια για την πρόσφατη οικονομική κρίση και να κλείσω.
Εδώ βλέπουμε τη μεταβολή των μηνιαίων γεννήσεων σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Δηλαδή, εδώ είναι οι γεννήσεις τον Απρίλιο του 2000, είναι το ποσοστό αν αυξήθηκαν ή μειώθηκαν σε σχέση με τον Απρίλιο του 2005. Βλέπουμε ότι υπάρχει σαφώς σε απόλυτα σε ποσοστές αναλογίες οι γεννήσεις από τον Απρίλιο του 10. Ναι, από το Δεκέμβριο του 9 και μετά όλοι οι μήνες οι γεννήσεις είναι σαφώς λιγότερες σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Ο υπολογισμός του μηνιαίου συγχρονικού δείκτη μας δείχνει ότι υπάρχει μια απόκληση πάλι από τον Ιούνιο του 9 και μετά με μείωση του συγχρονικού δείκτη. Εδώ έχουμε βάλει κάποιους δείκτες γονιμότητας σε σχέση με κάποιους οικονομικούς δείκτες. Βλέπουμε ότι ο συγχρονικός δείκτης γονιμότητας σε σχέση με το ΑΕΠ του προηγούμενου έτους. Και βάζουμε προηγούμενο έτος γιατί η γονιμότητα, ξέρετε, από τη σύλληψη μέχρι τη τέτοια είναι 9 μήνες. Οπότε η απόφαση δεν παίρνεται την χρονιά που τελείται η γέννηση. Δείχνουν, εδώ είναι η ανεργία και ο εξομαλυμένος μηνιαίος δείκτης, όλα αυτά μας δείχνουν ότι υπάρχει μια συσχέτιση. Αλλά αυτό, με μόνο δύο έτη δεν μπορούμε να βγάλουμε ότι υπάρχει και αιτιότητα ανάμεσα στα δύο φαινόμενα. Σίγουρα υπάρχει κάποια συγκυριακή συσχέτιση των φαινομένων. Αλλά αυτό σίγουρα θέλουμε μεγαλύτερη χρονοσύρα για να καταλήξουμε. Τέλος, αυτό που θέλω να δείξω ότι παρόλο που η γονιμότητα, λέμε μετά το 10, η συγχρονική γονιμότητα μειώνεται, δεν μειώνεται για όλες τις τάξεις. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε, εδώ είναι για τη συνολική γονιμότητα που σε σχέση με το 9 είναι μειωμένη το 12, σε σχέση με το ανάμεσα την περίοδο 6-9. Και εδώ βλέπουμε για τις πρώτες τάξεις. Τι παραταβλούμε να το πω σαν συμπέρασμα. Ότι αυτά τα τρία πρώτα χρόνια που είχαμε μέσα στην κρίση, γιατί είναι μικρή χρονοσειρά, παρατηρούμε ότι η γονιμότητα περιορίστηκε σε αυτούς που είναι κάτω των 30 και στους αλλοδαπούς, που είναι οι ομάδες που θίγονται περισσότερο από την ανεργία και το τέτοιο. Ενώ αντίστοιχα, η γονιμότητα πρώτης τάξης για τις γυναίκες άνω των 30 συνέχισε να αυξάνει. Αυτό σημαίνει ότι οι νεότεροι έχουν ένα περιθώριο αναβολής, θεωρώντας ότι να αναβάλουν το παιδί του και να αναπροσαρμόσουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό για κάποιες μέρες, για τα επόμενα χρόνια που οι συνθήκες μπορεί να είναι ευνοϊκότερες. Ενώ αντίστοιχα οι Ελληνίδες άνω των 30 ετών, λόγω του ήδη υψηλής μέσης ηλικίας στην απόκτηση του πρώτου παιδιού, δεν έχουν αυτό το περιθώριο αναβολής. Και θίγονται και αυτές οι ηλικίες, βέβαια, άνω των 30, θίγονται και λιγότερο από τα ποσοστά ανεργίας και από την ανεργία κτλ. Τώρα, η συγκυριακή μείωση του συγχρονικού δείκτη μεταγραφεί μέσα στις γενναίες, αυτό θα πρέπει να περιμένουμε για να το ξέρουμε με τα επόμενα δεδομένα, τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη αν σας πειράσα. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ευαγγελία Χρυσοχώρου, είμαι υποψήφια της Factor του κλίματος. Επιβλέπω καθηγητής μου είναι ο κ. Βλασκόπουλος. Είμαι αναλύτρια επιχειρησιακής έρευνας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Μεταφορών. Το διδακτορικό αυτό αποτέλεσε πηγή ανάγκη για να εξελίξω τις γνώσεις μου πάνω στο θέμα και προαπαιτούμενο για να εξελιχθώ στον ερευνητικό χώρο. Έτσι και προέκυψε το αίτημα χρηματοδότησης από τον Ηράκλειο. Το πρόβλημα το οποίο μελετάω και με στο δακτορικό είναι το Γενικό Πρόβλημα Τρομολόγου Πιστόλου. Εισήχθηκε από το 1959 με την δημοσίευση των Ντάνσινγκ και Ράμφερ. Αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο στόχος είναι ο βέλτιστος σχεδιασμός πιστόλου. Θέλουμε, έχοντας διαθεσιμότητα συγκεκριμένη οχημάτων, πολιτικότητα των οχημάτων και γνωρίζοντας τη ζήτηση, να κάνουμε το βέλτιστο του εξομολόγησης. Αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι το όχημα να επισκεφθεί μία φορά τον κάθε πελάτη, οι διαδρομές θα ξεκινάνε και θα καταλήγουν στην αποθήκη και η συνολική ζήτηση των πελατών θα περνάει την πραγματικότητα αναδρομολόγητα. Το πρόβλημα αυτό λοιπόν, ο πρωταρχικός στόχος ήταν να μελετήσουμε τη στοχαστικότητα, την ανάπτυξη αλγορίθμων και μοντέλων επίλυσης του προβλήματος της δρομολόγησης. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν δύο ή αλλιώς τρεις μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Αυτή των ακριβών αλγορίθμων, όπου βρίσκουν τη βέλτιστη λύση, και των ευρυτικών, όπου προσεγγίζουμε
καλές λύσεις. Δεν είναι σίγουρο ότι έχουν βρει τις βέλτιστες. Όντας μαθηματικός, είχα μια αρρωπή στο να μελετήσω ακριβείς αλγορίθμους. Έτσι, στο διδακτορικό μου έχω αναλύσει αρκετά τις προσεγγίσεις αυτές και έχω μελετήσει περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο τεκμηριώνεται μαθηματικά ένα τέτοιο πρόβλημα. Αυτό που έχει τρεχθεί είναι ότι η μαθηματική διατύπωση είναι πολύ σημαντική ο τρόπος που διατυπώνεται μαθηματικά αυτό το πρόβλημα για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και να βρούμε την ακριβή λύση. Το κλειδί για την έβριση της βέλτιστης της λύσης εδώ είναι οι έγκυροι περιορισμοί, που είναι περιορισμοί, δηλαδή είναι qualities, ανισώσεις, οι οποίες δίνουν, ισχυροποιούν την προσέγγιση της λύσης. Και φυσικά, μη θέλοντας να αποκλείσουμε τη μελέτη και από την πλευρά των ευρετικών αλγορίθμων, μελετήθηκαν και οι ευρετικοί αλγόριθμοι. Όπως σας είπα, πρωτεύουσα στόχος ήταν η ανάλυση της στοχαστικότητας. Όταν ένα μοντέλο λέγεται στοχαστικό, αυτό που θέλουμε να μελετήσουμε είναι η ετυχαιότητα, οι συνθήκες αβεβαιότητας. Δεν είμαστε σίγουροι για τις παραμέτρους τις οποίες χρησιμοποιούμε για την έβριση της βέλτιστης λύσης. Από την άλλη, ένα αιτιοπρατικό, δετερμινιστικό μοντέλο, έχουμε πλήρη καθορισμένες τις παραμέτρους εκ των προτέρων, από την αρχή, και είναι καθορισμένο το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Γνωρίζουμε όλη την πληροφορία και από εκεί και πέρα φτιάχνουμε το πλάνο δρομολόγησης. Από την πρόταση κιόλας, οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις ήταν δύο, ο στοχαστικός προγραμματισμός και η online βελτιστοποίηση. Γενικώς, όταν θέλουμε να επιλύσουμε ένα στοχαστικό πρόβλημα, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο αναδραστικός και ο αναδραστικά και εκ των προτέρων βρίσκοντας κάποια λύση. Ο στοχαστικός προγραμματισμός προάγεται σαν επέκταση του ακέραιου προγραμματισμού. Κάποιες από τις παραμέτρους του μοντέλου μας θεωρούνται τυχαίες μεταβλητές. Οι δύο μεθοδολογικές πλευρές του στοχαστικού προγραμματισμού είναι αυτή των chance constraint, οι οποίες σήμερα προάγονται σαν robust optimization, και από την άλλη τα stochastic programming with recourses, τα μοντέλα όπου μπορούμε να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις, δύο φάσεις. Από την άλλη, η online βελτιστοποίηση προσεγγίζει το πρόβλημα διαφορετικά. Εδώ οι πληροφορίες αποκαλύπτονται σταδιακά και στιγμιαία. Ο αλγόριθμος και το μοντέλο που θα πρέπει να φτιαχτεί μελετάται θεωρητικά. Μελετάει θεωρητικά ένα διαδραστικό σύστημα και αυτό που πρέπει να σχεδιαστεί με τη στρατηγική αυτή είναι να δώσουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Έχουμε εκ των προτέρων φτιάξει κάποια πολιτική και λέμε ότι θα λειτουργούμε με αυτή τη διαδικασία. Αυτό που έχει πραγματική σημασία σε ένα μοντέλο δρομολόγησης σαν στοχαστικός, είναι η ζήτηση. Δηλαδή, η στοχαστικότητα της ζήτησης είναι αυτή που δίνει πραγματικά νόημα επιχειρηματικά. Αυτό έχει σημασία για τις επιχειρήσεις. Βρέθηκε ότι το Vendor Managed Inventory μοντέλο, επιχειρηματικό μοντέλο, έχει σαν στόχο που χρησιμοποιείται πολύ στα logistics σήμερα, έχει ως στόχο να μειώσει τα κόστη της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, δίνοντας ταυτόχρονα προστιθέμενη αξία. Η βάση για αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο είναι η επίλυση του Inventory Routing Problem, το οποίο είναι η συνδυαστική διαχείριση ανεφοδιασμού των αποθηκών και της εφοδιασμής. Αυτό δηλαδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι ένα level πάνω από το VRP, όπου λαμβάνουμε υπόψη μας και τη διαχείριση της αποθήκης. Η διαχείριση της αποθήκης δίνει ευελιξία στις επιχειρήσεις να μπορέσουν να προλάβουν την στοχαστικότητα της ζήτησης. Φτιάχνουν μια αποθήκη και μπορούν να εκπληρώσουν τη ζήτηση σε περίπτωση αυτή. Αυτό το πρόβλημα, λοιπόν, συνδυαστικά λύνοντάς το, δίνει τρεις απαντήσεις. Τι ποσότητα προϊόντων πρέπει να παραδοθεί σε κάθε πελάτη, κάθε πότε πρέπει να γίνονται αυτές οι παραδόσεις, και ποιο θα πρέπει να είναι το πλάνο δρομολόγησης κάθε φορά που υλοποιείται ένα δρομολόγιο. Το μοντέλο αυτό, το Vendor Managed Inventory, έχει έναν κεντρικό διανομέα, ο οποίος αποφασίζει και διαχειρίζεται και τις αποθήκες των πελατών του.
μόνιμα αυτό λοιπόν εισάγεται στη βιβλιογραφία περίπου το 84, περίπου 20 χρόνια μετά από το VRP. Προάγεται σαν επέκταση του VRP. Και σύμφωνα τώρα με αυτά που έχουμε βρει, οι πολύ πρόσφατες βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις πάνω στο πρόβλημα είναι αυτή των Άντερσον και των Κοέλο. Ο Άντερσον εστιάζει σε επιχειρηματικά μοντέλα και ότι έχει συμβεί σε σχέση με την επιχειρηματικότητα αυτών των μεθόδων. Ο Κοέλο εστιάζει κυρίως σε μεθοδολογίες και σε αλγορίθμους που έχουν προταθεί. Μάλιστον στην όλη εξέλιξη είναι η πολιτική του Vendor Managed Inventory, του Deterministic Up to Level Policy, το οποίο προτείνουν οι Βερταζή το 2002. Η πολιτική αυτή λέει ότι όταν αποφασίζουμε να επισκεφτούμε έναν πελάτη, θα του γεμίσουμε πλήρως την αποθήκη. Πάνω σε αυτή την πολιτική, το 2007 η Αρχέτη αναπτύσσει τον πρώτο ακριβή αλγόριθμο. Στη συνέχεια, ο Laporte αναθέτει στον Coelho έναν πρακτορικό του να ερευνήσει περαιτέρω το θέμα και αυτό συμπεριλαμβάνει την πολιτική της μεταφόρτισης στο μοντέλο του ERP. Δηλαδή, στην περίπτωση που υπάρχει έξτρα ζήτηση, θα μπορεί να εκπληρωθεί χρησιμοποιώντας πολιτική μεταφόρτωση από κάποιον άλλο πελάτη να μεταφέρει και να κλείσει αυτή την έξτρα ζήτηση. Αναπτύσσουν και αυτοί βάσει της Αρχέτη ένα ακριβή αλγόριθμο, μοντέλο επίλυσης, αλλά και ένα μεθευρητικό και μεγαλύτερα δίκτυα. Σήμερα, οι δύο μεγάλες ομάδες που ασχολούνται με το θέμα είναι από το Πανεπιστήμιο της Πρέσια, με τον Βερταζή και τη Σπεράντσα, και από την άλλη, στο Σίρελ, στον Καναδά, ο Λαπόρτ και ο Τεντρούε. Ενδεικτικά έβαλα κάποια σημαντικά για τη γνώμη μου άρθρα τα οποία είναι πρόσφατα και παλιότερα και διαβάζοντάς τα είδα πως πραγματικά η παλιά γνώση έρχεται να συγκεραστεί με νέα αποτελέσματα και πως επικοινωνούν όλα αυτά μαζί και έρχεται να εδώ μελετώντας όλα αυτά λοιπόν καταλήγω στο εξής συμπέρασμα. Η ποσότητα που διανέμεται η ακριβή λύση ήρθε μετά από αυτό το μοντέλο το order up level του των Μπερταζή. Η ποσότητα που διανέμεται σε όλες αυτές τις μεθοδολογίες προκύπτει χρησιμοποιώντας σαν γνώση την ζήτηση που έχουμε τη χρονική στιγμή TAC. Όμως αυτό στην πραγματικότητα σε ένα διτερμινιστικό μοντέλο είναι μειωτικό. Διότι εμείς ξέρουμε εκ των προτέρων τη ζήτηση. Άρα θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και να ορίσουμε την ποσότητα διανομής γνωρίζοντας τις ποσότητες που έχουμε ζήτηση σήμερα, αλλά και αύριο, και ξέρουμε την απλή μας ζήτηση. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, ορίζουμε αυτές τις τρεις σχέσεις. Βάλει την equality. Και ερχόμαστε να πούμε πώς αυτό το μοντέλο, συγκριτικά με αυτά που έχουν μέχρι σήμερα στη βιβλιογραφία, τι αποτελέσματα μπορεί να έχει αυτή η διαπίστωση. Έτσι, χρησιμοποιώντας τα benchmark instances της Αρχέτη, και τα αποτελέσματα που έχει δημοσιεύσει και αναπτύσσοντας ένα μοντέλο με τη Simplex στο iLog Optimization τρέχουμε τα αντίστοιχα δίκτυα και προβλήματα. Και βλέπουμε ότι με αυτές τις inequalities, με τα valid inequalities τα οποία χρησιμοποιούμε έχουμε καταφέρει από 15 έως 23% να μειώσουμε το κόστος μεταφοράς. Ένα άλλο συμπέρασμα για το πώς θα μπορούσαμε να εξελίξουμε τη μέχρι τώρα κατάσταση σε σχέση με τα inventory routing είναι ότι το transshipment, το οποίο πολύ πρόσφατα ο Coelho το 2012 πρότεινε να συμπεριληφθεί σε όλη την επίλυση του προβλήματος, θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί με τη μεθοδολογία των two-state programs, το HATS programming. Η μεθοδολογία αυτή χωρίζει το πρόβλημα σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση επιλύεται το αρχικό πρόβλημα inventory routing, δετερμινιστικά, θεωρώντας ότι γνωρίζουμε, έχουμε γνώση όλων των παραμέτρων, και στη συνέχεια, στη δεύτερη φάση, ερχόμαστε να βρούμε ποιες θα πρέπει να είναι οι διορθωτικές μας κινήσεις. Σε αυτό το μεθοδολογικό πλαίσιο, λοιπόν, δομείται ένας L-shaped decomposition αλγόριθμος, ο οποίος δουλεύει κυκλικά, ας το πούμε, λύνει το
πρόβλημα, το master πρόβλημα, έρχεται να λύσει για κάθε πιθανό σενάριο τις διορθωτικές κινήσεις. Οι διορθωτικές κινήσεις έχουν ένα κόστος το οποίο γυρνάει και μπαίνει στο αρχικό μας πρόβλημα σαν μια καινούργια, ένα καινούριο περιορισμό, ένα cut, δημιουργεί ένα cut και ξαναλύνεται αυτό το πρόβλημα και σε κάποια φάση αυτή η διαδικασία έρχεται και συγκλίνει και βρίσκει τη βέλτιστη πολιτική. Η οποία βέλτιστη πολιτική έχει λάβει υπόψη της τις αρχικές μας στρατηγικές, το κόστος της αρχικής μας στρατηγικής, της τροπολόγησης, αλλά και την εκτίμηση του πιθανού κόστους που μπορεί να έχουμε αν θα επιτυχθεί να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Έτσι, δομούνται οι σχέσεις οι οποίες αποτελούν το δεύτερο στάδιο, το πρόβλημα του δεύτερου σταδίου, η αλγοριθμική διαδικασία η οποία γίνεται αυτή η επίλυση και κάποια αρχικά αποτελέσματα σε σχέση με τα υπολογιστικά χρησιμοποιώντας και πάλι τα benchmark instances της Archetype. Τέλος, θα ήθελα να πω για τις παρουσιάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα για το διδακτορικό. Έχουμε πάει σε 4 συνέδρια. Κάθε ένα από αυτά είχε κάτι να μας δώσει. Στο συνέδριο στο Inforbs συνάντησα τον Τζεν Δρούε, ένας πολύ μεγάλος καθηγητής από τον Καναδά, ο οποίος μου έδωσε αρχικά σημειώσεις. Μετά με συμβούλεψε για το πώς μπορείς πραγματικά να κάνεις αυτό το ένα κλικ παραπάνω. Και αυτό που μου είπε είναι ότι θα πρέπει να ξεφύγεις από το φόβο να κάνεις λάθος. Προσπαθήσεις δηλαδή να καταρρύψεις την δομή των πραγμάτων και να δεις πού μπορεί να βρεις κάτι διαφορετικό. Και να το ελέγξεις. Κάπως έτσι. Στη συνέχεια πήγαμε στο εκεί ήταν γύρω στα 7.000 συμμετέχοντες και μετά στο TRB στην Αμερική 13.000 συμμετέχοντες, πολύ αξιόλογοι ερευνητές στον χώρο. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι στα πλαίσια του διδακτορικού συμμετείχα σε ένα mini school που οργανώνει το Verilog. Εκεί είναι ο οργανισμός ο οποίος ασχολείται με τα προβλήματα του PRP στην Ευρώπη. Και είχα την τιμή να παρακολουθήσω τον Verdazip, που είναι η ομάδα η οποία έχουν τους καλύτερους αλγορίθμους σήμερα για το PRP σε σχέση με το πρόβλημα. Τέλος, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτό, το οποίο είναι ένα από τα motivation τα οποία ακολουθεί την πορεία μου. Αν ξέραμε πραγματικά τι είναι αυτό που κάνουμε, δεν θα το λέγαμε έρευνα. Το είπε Einstein και συμφωνώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Γιάννακου Μαρία. Είμαι υποψήφια διδάκτορα στην Ομοφανδρών Ιχνικών. Το θέμα του διδακτορικού μου είναι η μέθοδο βελτιστοποίησης κατανομής πόρων σε δίκτυα. Όταν λέμε δίκτυα, εννοούμε μπορεί να είναι φυσικό, δίκτυο φυσικού αερίου, πετρελαίου. Εμείς συγκεκριμένα και λόγω διαθεσιμότητας δεδομένων αποφασίσαμε να το εφαρμόσουμε σε σιδηροδρομικό σύστημα. Τι θα σας παρουσιάσω σήμερα. Είναι ένα βασικό κομμάτι της έρευνας που κάνω, που είναι η εκτίμηση της επικινδυνότητας. Για να μπορέσω να βρω πώς ακριβώς θα κατανέμω το κόστος που έχουν κάποια μέτρα για να έχουμε να αποφευκτούν και να μειωθούν στο ελάχιστο κάποια σιδηροδρομικά ατυχήματα, θα πρέπει να βρούμε σε τι κατηγορίες ατυχημάτων έχουμε τη μεγαλύτερη πιθανότητα και το μεγαλύτερο ρίσκο για να πραγματοποιηθεί αυτό το επικίνδυνο συμβάν. Και φυσικά τι συνέπειες θα έχουμε σε αυτό. Οπότε, σήμερα θα σας παρουσιάσω πώς ακριβώς, ποια μεθοδολογία ακολούθησα για να εκτιμήσω και να υπολογίσω ποσοτικά αλλά και ποιοτικά την επικίνδυνοτητα αυτή. Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει το δίκτυο, θα πρέπει να το ορίσουμε τι ακριβώς εννοούμε, ποια είναι τα συστήματα και τα υποσυστήματα λειτουργίας της. Έπειτα γίνεται μια στατιστική ανάλυση δεδομένων τα οποία έχω αντλήσει και από την TrainOSER φυσικά, αλλά έχω βάλει και κάποια πρόσθετα που δεν υπήρχαν διαθέσιμα από την ΑΕΡΑ, που είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων. Στη συνέχεια σας δείχνω ποιοι είναι οι δείκτες ασφαλείας του δικτύου τα τελευταία χρόνια, πώς ακριβώς έχω αναπτύξει το μοντέλο επικινδυνότητας για το σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο αυτό το μοντέλο βασίζεται στα διαγράμματα Fault Tree Analysis και Event Tree Analysis, τα οποία καταστρώνουν σενάρια
διάφορων ατυχημάτων, έτσι ώστε να μπορέσουν να δω πού έχουμε μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Και καταλήγουμε τα συμπεράσματα. Λοιπόν, ποια είναι ακριβώς η μεθοδολογία που κάνουμε. Αρχικά πρέπει να βρούμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα επικίνδυνο συμβάν. Αυτοί είναι πάρα πολλοί παράμετροι και θα πρέπει να κάνουμε και μία αξιολόγηση την οποία την κάνουμε σε δεύτερη φάση. Προσδιορίζουμε και επιλέγουμε ποιο θα είναι το αρχικό συμβάν το οποίο θα οδηγήσει σε ένα ατύχημα. Βάσει το 2 παραπάνω, αναπτύσσουμε τα σενάρια των σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Και μάλιστα εδώ θα πρέπει να πω ότι επειδή είναι άπειρα τα σενάρια που μπορείς να φτιάξεις, εγώ επέλεξα αναλόγως με τη στατιστική ανάλυση που έκανα, που βλέπω τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδος, να πάω σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, τις ισότητες διαβάσεις, τις οποίες θα δείτε και στη συνέχεια. Εφόσον λοιπόν έχω αναπτύξει τα σενάρια, αυτά τι περιλαμβάνουν. Είναι το επικίνδυνο συμβάν, στο οποίο κάνω μια ανάλυση αιτίας, ποια ακριβώς οδηγούν σε αυτό το, τα πρόδρομα συμβάντα που οδηγούν σε αυτό το συμβάν, και το κάνεις μια δεντρική ανάλυση αιτίας και στη συνέχεια μελετάς και αναλύεις ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτού του προβλήματος. Συγκεκριμένα οι επιπτώσεις εγώ τις έχω κατηγοριοποιήσει ως εξής. Είναι τέσσερα βασικά μέρη. Είναι στον ανθρώπινο παράγοντα που έχουμε θανάτους, τραυματισμούς, νοσηλεία. Το δεύτερο κομμάτι είναι το περιβάλλον, το οποίο τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ιδιαίτερες επιπτώσεις εκεί, γιατί δεν έχουμε κάποια έκρηξη, δεν έχει γίνει κάποια έκρηξη ιδιαίτερα μεγάλη τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Το άλλο είναι η οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας, γιατί αν έχουμε ατυχήματα, έχουμε καθυστερήσεις, αυτό έχει αντίκτυπο στο προφίλ της εταιρείας και επομένως θα μειωθούν και αυτοί που το επιλέγουν. Και επίσης είναι και η δομική, οι επιπτώσεις στο δομικό σύστημα του σιδηροδρομικού δικτύου. Τώρα ακριβώς πώς αναλύουμε το κίνδυνο, έτσι ώστε να εφαρμόσουμε τα σενάρια. Είναι όπως σας είπα ότι αρχικά ο στόχος είναι μέσα από το σύστημα του δικτύου να αναλύσουμε ποια είναι τα συστήματα και τα οικοσυστήματα μέσα από τα οποία θα βγουν τα επικίνδυνα συμβάντα και τα αίτια. Στη συνέχεια το ορίζουμε και βάζουμε κάποιους περιορισμούς αυτής της ανάλυσης. Συνεχίζουμε στη σχέση μεταξύ των συμβάντων αυτών. Ας πούμε, αν τυχόν δεν λειτουργεί σε μια ισόπεδη διάβαση το αυτόματο πράγμα, τι μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα αυτό. Επίσης, έχουμε προσθέσει και τους παράγοντες που είναι κλιμάκωσης του ατυχήματος αυτού και στο τέλος είναι πώς ακριβώς θα πρέπει να διαχειριστούμε ένα τέτοιο σενάριο, έτσι ώστε το επιθυμητό είναι να προλάβουμε το να συμβεί. Εδώ είναι πώς έχω ορίσει το σύστημα του σιδηροδρομικού δικτύου. Υπάρχει ουσιαστικά είναι η λειτουργική και η δομική τομή. Είναι τρία βασικά κομμάτια. Είναι τα συστήματα υποδομών, είναι η συντήρηση και είναι και εκεί πέρα που κάνω λάθος, έχω γράψει λάθος εκ παραδρομής, είναι η λειτουργία του συστήματος, στο σύστημα σιδηροδρομικού δικτύου στο δεύτερο. Το σύστημα υποδομών περιλαμβάνει το σύστημα κυκλοφορίας, διαχείριση κυκλοφορίας, τηλεδιοίκηση και σήμανση, την υποδομή, η οποία έχει άλλα υποσυστήματα, όπου είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός, οι πλατφόρμες, ισόπεδες διαβάσεις, γέφυρες, σύραγγες. Και επίσης το σύστημα υποδομών είναι και η ενέργεια. Αυτή η παροχή ενέργειας είναι είτε ηλεκτρική είτε πετρελοκίνητη. Στο δεύτερο κομμάτι που είναι της λειτουργίας, έχουμε τους κλειδούχους και τους σταθμάρχες που κάνουν τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Το τροχαίο υλικό που έχουν πολλά κοινά σημεία και πολλά υπάρχουν και στις δύο κατηγορίες, είναι στο επιβατικό και στο πνευματικό τύπο της αμαξοστοιχίας. Ο οδηγός ελεκτής, πώς ακριβώς θα πρέπει να λειτουργεί, που αυτό σημαίνει και εκπαίδευση σωστή των υπαλλήλων, και επίσης ποια είναι η διαδρομή της αμαξοστοιχίας, γιατί διαφορετικά αντιμετωπίζουμε όταν είναι εντός συνόρων, όταν υπάρχουν μέσα επιβάτες και εντελώς όταν έχουμε τη μεταφορά κάποιες επικίνδυνης ουσίας.
Και τέλος είναι η συντήρηση. Πώς ακριβώς κάνουμε αυτή τη συντήρηση, στις επιβατικές, στις μη επιβατικές και στα διάφορα μηχανήματα και στον εξοπλισμό. Οι έξι βασικές κατηγορίες που συναντούμε ατυχήματα στο δίκτυο, όχι μόνο εντός Ελλάδος και εκτός, δηλαδή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούν ακριβώς τις ίδιες κατηγορίες, είναι οι συγκρούσεις που συμβαίνουν εκτός όμως ισόπεδων διαβάσεων, δηλαδή σε ευθείες γραμμές, σε καμπύλες, αλλά δεν είναι πάνω σε ισόπεδη διάβαση, αυτή είναι από μόνη της ξεχωριστή κατηγορία, και οι εκδοχιασμοί, κατά την κίνηση του τροχαίου υλικού, δηλαδή καθώς κινείται μία αμαξοστοιχεία μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα, πυρκαγιά και κάποιες άλλες κατηγορίες που εννοούν τρομοκρατία, βανδαλισμός. Αυτό που σας έλεγα πριν, πώς προσδιορίζουμε τους παραμέτρους για να βγάλουμε τα αίτια, τα επικίνδυνα συμβάντα και να μπορέσουμε να διέσουμε από εκεί για να κάνουμε, να στήσουμε τα σενάρια μας. Προέρχονται από... Εγώ σας έχω κάποια ενδεικτικά, είναι πολύ περισσότερα και κωδικοποιημένα αυτά που έχω. Επικίνδυνα συμβάντα, αναλόγως με την κατηγορία. Ενδεικτικά θα σας πω για την κάθε μία. Στις συγκρούσεις, ας πούμε, είναι πολύ, πολύ σύνηθες να έχουμε ένα σφάλμα στην οδήγηση. Τώρα αυτό επειδή είναι ανθρώπινο λάθος, μπορεί να οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα. Πέρα από την άμεση αιτία που είναι παραβίαση σήμανσης, λάθος, υπερβολική ταχύτητα, μπορεί να υπάρχουν και άλλες αιτίες από κάτω, η οποία μπορεί να είναι κόπωση του οδηγού, μπορεί να είναι σε κατάσταση η οποία δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, λόγω ασθενείας. Στην άλλη κατηγορία, στους εκτροχιασμούς, βλέπουμε ότι είναι πολλά κοινά τα επικίνδυνα συμβάντα, απλά διαφοροποιούνται στις δευτερογενείς αιτίες. Στον εκτροχιασμό, πολύ μεγάλη πιθανότητα να συμβεί οφείλεται σε αστοχίες των υποδομών, το οποίο μπορεί να είναι κάποιο κακή συντήρηση του τροχαίου υλικού, λατωματικό εξάρτημα. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι που οδηγεί σε εκτροχιασμό είναι τα εμπόδια στις εκδρομικές ράγες. Εδώ, ειδικά στην Ελλάδα, έχουν μία τάση, μπορεί να σας φανεί και αστείο, αλλά είναι σύνηθες φαινόμενο. Οι βοσκοί, τέλος πάντων, περνάνε τα ζώα τους μέσα από τις γραμμές και αυτό έχει οδηγήσει πολλές φορές σε ατύχημα. Ευτυχώς, τις περισσότερες φορές προλαβαίνει και σταματάει ο οδηγός, ή δεν έχουμε τουλάχιστον κάποιο θάνατο ή τραυματισμό ανθρώπου. Το πολύ σημαντικό κομμάτι είναι σε ισόπεδες διαβάσεις, το οποίο είναι το πιο σύνηθες φαινόμενο στην Ελλάδα, γιατί είτε ο οδηγός βιάζεται και παραβιάζει πάντα τη σήμανση, είτε γιατί είναι απρόσεκτος, είτε ακόμα υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις, οποίες είναι ξεχωριστό κομμάτι, δεν τις έχω βάλει εδώ μέσα, της αυτοκτονίας. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί που πηγαίνουν εκεί πέρα και ακόμα και στην Ελλάδα έχουν σημειωθεί τέτοιες περιπτώσεις. Κατά την κίνηση του τροχαίου υλικού μπορεί να έχουμε πτώση ατόμων είτε κατά την επιβίβαση είτε κατά την αποβίβαση κατά την κίνηση της αμαξοστοιχίας, μπορεί να υπάρχουν εμπόδια στο πάτωμα, μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα αστοχία και σφάλμα στις στήρες, κάποιος να ανοίξει την πόρτα χωρίς να έχει την εξουσιοδότηση. Επίσης, την πυρκαγιά στο τροχαίο υλικό, το οποίο είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σε εμάς τουλάχιστον, που οφείλεται, που μία έκρηξη σε αμαξοστοιχεία θα οδηγεί σε αυτό. Συνήθως αυτό μπορεί να συμβεί σε μία εμπορευματική αμαξοστοιχεία και μπορεί να οφείλεται από εμπρισμό, από διαρροή χημικών κίνδυνων ουσιών. Και μετά οι άλλες κατηγορίες με τις οποίες δεν έχω ασχοληθεί, απλά τις αναφέρω, είναι η τρομοκρατία, είναι και τα εργατικά ατυχήματα. Εδώ πέρα σας δείχνω, όπως βλέπετε και στο διάγραμμα, ότι από το 2004 μέχρι το 2013 η μεγαλύτερη συχνότητα παρουσιάζεται το 2005, μετά έχουμε μια αρκετά μεγάλη πτώση, ξαναδεβαίνει και τώρα είναι πάνω κάτω η ίδια, δηλαδή το 2008 με το 2011 είναι στα ίδια επίπεδα και το 2013 σημειώνει πτωτική τάση. Επίσης, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι, όπως παρατηρείτε, η συχνότητα κατά την κίνηση τροχαίου υλικού είναι αρκετά μεγάλη κατά την κίνηση από το 2004 μέχρι το 2013.
Επίσης, θέλουμε να δούμε τώρα αυτό που μας επηρεάζει πολύ. Είναι, μπορεί να εξετάζουμε ατυχήματα, αν όμως δεν έχουν επιπτώσεις. Και η βασικότερη επίπτωση, η συνέπεια, είναι να έχουμε νεκρούς και τραυματίες. Και κοστολογικά, αν το πάρεις τελείως αντικειμενικά, είναι αρκετά σημαντικό. Είναι να δούμε πού ακριβώς έχουμε μεγάλη συχνότητα νεκρών και τραυματιών σε ποια κατηγορία ατυχήματος. Παρατηρούμε, τώρα αυτό δεν φαίνεται πολύ καλά το διάγραμμα, γι' αυτό το κοιτάω έτσι, ότι το 94 είχαμε στο μεγαλύτερο αριθμό ατυχημάτων που είχαμε το 94, έχουμε και τους περισσότερους τραυματίες και οι νεκροί τώρα δεν φαίνονται εδώ, γι' αυτό το κοιτάω. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σας πω, γιατί θυμάμαι κιόλας πώς ακριβώς πηγαίνει, είναι ότι οι νεκροί και οι τραυματίες με την πάροδο του χρόνου έχει μειωθεί πάρα πολύ στο σεισμικό δίκτυο της Ελλάδος. Εδώ πέρα βλέπουμε ακόμα καλύτερα ποια κατηγορία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας στο δίκτυο στην Ελλάδα. Από ό,τι βλέπετε, σε 61% είναι τα ατυχήματα στις ισόπεδες διαβάσεις. Και στη συνέχεια ακολουθεί ο εκτροχιασμός, το οποίο όμως εκτροχιασμός δεν έχουμε ιδιαίτερες επιπτώσεις. Είναι σχεδόν μηδενική, πολύ ελάχιστη ήταν και οι τραυματίες. Επίσης βλέπουμε ότι το 12 και το 13, δηλαδή αν το πάρουμε και ετήσια, πάλι τα ατυχήματα σε ισόπεδες διαβάσεις καταλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 33% και 36% αντίστοιχα. Όμως είναι ένα κομμάτι το οποίο συνολικά, αν το δει στην πάροδο του χρόνου, δεν καταλαμβάνει τόσο μεγάλο ποσοστό. Ετήσια όμως, με κατά την κίνηση του αρχαίου υλικού, έχουμε αρκετά τέτοιου τύπου συμβάντα. Επίσης, παρατηρούμε ότι ανακατηγορία ατόμων, δηλαδή αν είναι επιβάτες προσωπικό του ονόματος στοιχειών, τις ισόπεδες διάβασης χρήστες και μη εξουδετερωμένα άτομα, πώς κυμαίνεται σε αυτούς ο αριθμός των θανάτων. Και παρατηρούμε ότι στα μη εξουδετερωμένα άτομα, το οποίο είναι με το green, είναι ο μεγαλύτερος αριθμός, το 12 και γενικότερα σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες, στα μη εξουδετερωμένα άτομα έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων και αυτό γιατί συμβαίνει στις ισόπεδες διαβάσεις. Επίσης και εδώ πέρα, όπως θα δείτε, πάλι στα μη εξουδετερωμένα άτομα έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό και μετά ακολουθούν οι επιβάτες των μαξοστοιχειών. Οι δείκτες ασφαλείας είναι δείκτες οι οποίοι έχουν καταρτιστεί και είναι αποδεκτοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τις αρχές του σιδηροδρόμου, για να μπορέσουμε να διακρίνουμε και να εκτιμήσουμε τι επίπεδο επικινδυνότητας υπάρχει ανά χώρα και γενικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτοί οι δείκτες ουσιαστικά μας δίνουν θνησιμότητες κυρίως. Και βλέπουμε ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, όσον αφορά για τους επιβάτες, από το 2004 μέχρι το 2013, οι δείκτες ασφαλείας είναι αρκετά αυξημένοι στους χρήστες ισόπεδης διάβασης. Βλέπουμε ότι έχουμε πάνω κάτω το 6, το 9 και το 10 και το 12 έχουμε στα ίδια επίπεδα, ενώ στο 13 σημειώνει μία μείωση. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι οι άλλοι χρήστες, εντάξει δεν μας αφορούν γιατί δεν έχουμε και πολλά δεδομένα από εκεί, ότι η θνησιμότητα ουσιαστικά ανά σειρμοχιλιόμετρο στην Ελλάδα από το 2004 μέχρι το 2013, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια ομαλή πτώση από το 2006, κατεβαίνει προς το 2008, μετά ξαναυξάνεται το 10, στο 11 πέφτει λίγο, βέβαια οι μεταξύ τους τιμές είναι πολύ κοντινές. Οπότε, εκτός από το 2013 που έχει σημειώσει μια αρκετά μεγάλη μείωση, στις υπόλοιπες χρονιές από το 2007 μέχρι το 2012 βλέπουμε ότι είναι κοντά. Επίσης εδώ βρίσκουμε, είναι δύο ομάδες
οι οποίες έχουν οργανωθεί για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την επικινδυνότητα ουσιαστικά για κάθε κατηγορία ατόμων, καθώς και για την κοινωνική επικινδυνότητα. Αυτό ήταν με, το παλιό, με την παλιά νομοθεσία το 4-7. Το 4-9 είναι με την καινούργια νομοθεσία, στην οποία βλέπουμε ότι, ότι έχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Βέβαια εδώ είναι στο μείον 6 και έχει στο μείον 9, αλλά πάλι υπάρχει διαφορά, αρκετά υψηλή. Και βλέπουμε επίσης ότι στο προσωπικό των νομοθεσιών έχουμε μια αρκετά αυξημένη επικινδυνότητα. Για το 2012 αυτό που έχουμε παρατηρούμενη κοινωνική επικινδυνότητα είναι στο 1504 επί 10 στη Μονενάτη, έτσι, είναι αρκετά χαμηλά. Εντάξει, αλλά αναλογικά βέβαια με την Ελλάδα και τον πληθυσμό της είναι πάλι, επειδή έχουμε θανάσους και τραυματισμούς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά τέλος πάντων στο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο θα πρέπει να σας πω ότι για το 9 μέχρι το 11 ο μέσος όρος θνησιμότητας είναι 0,31. Στο ελληνικό δίκτυο για το 2013 κυμαίνεται γύρω στο 1, λιγότερο από 1. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ποιο είναι το επίπεδο ασφαλείας στις ισόπεδες διαβάσεις και παρατηρούμε ότι οι αφύλακτες διαβάσεις από το 10 μέχρι το 13 υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, βέβαια και το 13 κιόλας έχει αυξηθεί. Επίσης, οι φυλασσόμενες είναι πάνω κάτω ουσιαστικά, μοιράζονται λίγο, γιατί αναλόγως και με το σημείο του δικτύου, έχει επιλεγεί που είναι καλύτερα και αυτό ακριβώς θέλει να κάνει και με το διδακτορικό. Δηλαδή να δούμε σε ποια σημεία των ισόπεδων διαβάσεων που είναι και πολυσύχναστα, αναλόγως και με το κόστος, αξίζει να βάλεις κάποιο αυτόματο σύστημα διαχείρισης έτσι ώστε να μειωθούν τα ατυχήματά μας εκεί. Βλέπουμε επίσης ότι ο κίνδυνος θνησιμότητας όσον αφορά τις ισόπεδες διαβάσεις, το 2004 ήταν στο 0,91, το 2013 έχει πέσει στο 0,36. Μια αρκετά σημαντική πτώση. Έχουν καταγραφεί από την Τρένοσε πρόγραμμα ατυχήματα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποιο σοβαρό ατύχημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι σπασμένες σιδηροδρομικές ράγες καθώς και τα track buffers, αυτά είναι, δεν είχα ακριβώς την ορολογία στα ελληνικά, είναι κάποιο στοιχείο τέλος πάντων της αμαξοστοιχίας, είναι δύο βασικές αιτίες που οδηγούσαν σε επικίνδυνα συμβάντα, τα οποία ευτυχώς δεν εξελίχθηκαν σε ατύχημα. Επίσης βλέπουμε τις οικονομικές επιπτώσεις το 7 μέχρι το 13 και βλέπουμε ότι συνολικά οι οικονομικές επιπτώσεις των σημαντικών σοβαρών ατυχημάτων, δηλαδή περίπου θάνατο και τραυματισμό, το 13 έχει μειωθεί πάρα πολύ σε σχέση με το 8 και το 7, που ήταν αρκετά υψηλό, και σε αυτό κυρίως επηρεάζει ο κόστος των θανάτων. Είναι η κύρια παράμετρος που φτιάχνει το αποτέλεσμα αυτό. Επίσης, τώρα στο μοντέλο για να υπολογίσω την επικινδυνότητα ήταν η στατιστική μέτρηση επικινδυνότητας που ουσιαστικά από τα δεδομένα προσπάθησα να δω τι ακριβώς συμβαίνει στο ελληνικό δίκτυο και στη συνέχεια πήγα σε πιο υπολογιστικές μεθόδους και ξεκίνησα με την δεντρική ανάλυση, την ανάλυση που είναι η FTA, ETA και το διάγραμμα Bowtie που είναι λίγο πιο ποιοτικό. Από τα πρόγραμμα συμβάντων στο δρομικό δίκτυο πήρα κάποια δεδομένα για να μπορέσω να βρω και τις πιθανότητες οι οποίες θα μπουν πάνω σε αυτό το διάγραμμα. Έκανα ταξινόμηση των δεδομένων και σε περίπτωση που δεν ήταν διαθέσιμα, στην περίπτωση του ανθρώπινου σφάλματος χρησιμοποίησα μία τεχνική γνωστή σαν HERT, είναι πάρα πολύ
είναι μία από τις πιο βασικές μεθόδους για να μπορέσεις να κοστολογήσεις και να βρεις την πιθανότητα μάλλον του ανθρώπινου σφάλματος. Επίσης, πήρα την άποψη πυρογνωμών από την Brain-OSE για να μπορέσω να, να κάνω διευκρίνηση και να δω και ίδια από την εμπειρία τους κατά πόσο βλέπουν προβλήματα που έχουν σημειωθεί και δεν παρατηρούνται στα δεδομένα μας. Και επίσης, στις μεθόδους έκανα και μία και προσωμείς Monte Carlo και τις κατανομές σύμφωνα με Bayes Uncertainty. Επίσης, χρησιμοποίησα τα λογισμικά για την εμπειρική ανάλυση. Κάθε κλαδί των συνεπειών που έχουμε έχει συμπληρωματικά δέντρα στοχίας. Λοιπόν, και τώρα σας έχω βάλει ενδεικτικά κάποια διαγράμματα και αφορούν τις ισόπεδες διαβάσεις. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα ατύχημα με ένα επιβατικό όχημα που είναι και το πιο σύνθες στα ελληνικά δεδομένα. Και από εκεί πέρα βλέπετε ότι έχουμε, μπορεί το όχημα, το επιβατικό, να μην μπορεί, έχουμε μάλλον τρία κομμάτια στο... να υπάρχει ο πεζός, να υπάρχει και πεζός μέσα σε αυτή τη διαδικασία που πάει να διέχει την ισόπεδη διάβαση. Το όχημα να, μην μπορεί, να έχει σταματήσει και να μην μπορεί να φύγει από τις γραμμές και γι' αυτό να έχουμε το ατύχημα. Και από κάτω από εκεί βλέπετε ότι έχουμε και δευτερεύουσες αιτίες. Στη συνέχεια βλέπουμε ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράμετροι που πειράζουν σοβαρότητα του ατυχήματος, δηλαδή η escalating factors. Από αυτή τη μεριά αφορά την αμαξοστοιχεία και από εκείνη αφορά την περίπτωση του επιβάτη. Το έχουμε δει και από τις δύο μεριές. Εδώ βλέπετε ένα event re-analysis, πάλι για τη συγκεκριμένη περίπτωση και βλέπουμε ποιες μπορεί να είναι οι πτώσεις, να μην έχουμε καθόλου σύγκρουση, να έχουμε σύγκρουση σε υψηλή ταχύτητα, σε χαμηλή ταχύτητα. Και φυσικά αυτό συνεχίζει, μπορεί να έχουμε θάνατο, τραυματισμό, είναι μετά επιπλέον συνέπειες οι οποίες θα έχουμε κοστολογήσει. Στο διάγραμμα Bowtie, αυτό που κάνουμε, έχουμε ένα top event, είναι το βασικό γεγονός. Από την αριστερή μεριά έχουμε τα μέτρα ελέγχου, τον κίνδυνο που υπάρχει για να συμβεί αυτό το ατύχημα και τα μέτρα ελέγχου που μπορούμε να πάρουμε πριν να συμβεί όμως, που έχουμε πάρει πριν να συμβεί. Και μετά, εφόσον έχει συμβεί από τη δεξιά πλευρά, τι μέτρα ανακούφισης μπορούμε να πάρουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό που έχει συμβεί και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Και με αυτό ουσιαστικά το κομμάτι βλέπουμε αν μειώνεται ή αυξάνεται η επικινδυνότητα ανάλογα με το αντίμετρο που έχουμε λάβει. Και ένα παράδειγμα, στο οποίο βλέπετε είναι η σύγκρουση επιβατικού αμαξοστοιχείου και αμαξοστοιχείας και βλέπετε ότι είναι αναλόγως στην κατηγορία της επικινδυνότητας, δηλαδή πού ακριβώς βρίσκεται ο οδηγός. Στη συνέχεια έχουμε ποιες είναι οι διαδικασίες, ποια είναι τα μέτρα που έχουμε λάβει πριν να συμβεί το ατύχημα, μετά ποια είναι τα μέτρα που έχουμε λάβει μετά και ποιες είναι οι τελικές επιπτώσεις. Αυτά εδώ πέρα είναι ένα πιο αναπτυγμένο διάγραμμα, στο οποίο έχουμε ουσιαστικά σύγκρουση στην ισόπεδη διάβαση και κάθε κομμάτι από αυτά έχει και κάποιες λεπτομέρειες που έχει ακόμα περισσότερες τώρα. Άμα θέλετε μπορώ αργότερα να σας πω κάποιους που ενδιαφέρεται, είναι αρκετά ανεπτυγμένο. Οπότε σε αυτό που θέλω να σταθώ, αυτό που βοηθάει για το προτινόμενο μοντέλο, επειδή στην Ελλάδα συγκεκριμένα για το συνδρομικό δίκτυο δεν έχει ασχοληθεί κάποιος με τα δεδομένα των ατυχημάτων, αυξάνει τη γνώση της εταιρείας σχετικά με τα προβλήματα σε θέματα ασφαλείας που έχουν. Οπότε εντοπίζονται και οι περιοχές της λειτουργίας που θα πρέπει να ασχοληθούν. Επίσης, βλέπουμε ότι υπάρχει μία τάση η συμβολή της επικινδυνότητας από μικρή συχνότητα, η μικρή δηλαδή τιμή της επικινδυνότητας, να αντιστοιχεί σε υψηλή συχνότητα των συμβάντων. Και αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλησπέρα και από μένα. Είμαι υποψήφια διδάκτορ στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θα σας μιλήσω και εγώ για δίκτυα, όχι σιδηροδρομικά, αλλά αγωγών. Η εργασία μου έχει να κάνει με την δομική ακεραιότητα χαλήθινων αγωγών υδρογονοθράκων με τοπικές παραμορφώσεις τυχώματος. Είναι γνωστό ότι ο τομέας των αγωγών έχει μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια, όπως και στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως. Νέα δίκτυα αναπτύσσονται, τα ήδη φυστάμενα διευρύνονται. Όμως, η φυστάμενη αγωγή, που ήδη λειτουργούν πάνω από 4-5 δεκαετίες, είναι πολύ λογικό να έχουν υποστεί παραμορφώσεις στα τυχώματά τους, που προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες και σίγουρα αποτελούν καταστροφική αιτία αστοχίας, με αποτέλεσμα την απρόσκοπτη ροή ενεργειακών πόρων. Βλέπουμε λοιπόν και παραδείγματα σκισίματος σκισμωμάτων αγωγών, όπως και επίσης κάποιες παραμορφώσεις πάνω από θαλάσσιους αγωγούς. Οι γενικές αστοχίες αγωγών, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι είναι τα ελαττώματα κατά τη διάρκεια της παραγωγής των σωλήνων και κυρίως στην περιοχή της συγκόλησης. Μπορούμε να πούμε ότι είναι τοπικές μηχανικές βλάβες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας από εξωτερικούς παράγοντες και διάδοση. Οι επιπτώσεις των αστοχιών είναι σημαντικές στην δομική ακεραιότητα των αγωγών και πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει να γίνεται σωστή εκτίμηση και αξιολόγηση αυτής της βλάβης. Εδώ βλέπουμε τις τραγικές επιπτώσεις από τέτοιων αστοχιών σε αγωγούς. Η πρώτη περίπτωση έγινε από κατά λάθος χτύπημα στο τείχομα ενός αγωγού, οπότε υπήρξε απευθείας έκρηξη. Θύματα ευτυχώς δεν είχαμε. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση αυτό ήταν λόγω σφάλματος μίσος του ελέγχου και συντήρησης των δικτύων αγωγών μεταφοράς προπανίου σε πόλη της Ταϊβάν. Όλη η πόλη έγινε ακριβώς έτσι. Βέβαια, στόχος μας δεν είναι να κινδυνολογήσουμε και να καταστροφολογούμε. Στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε στη μείωση αυτών των φαινομένων και να τονίσουμε ότι υπάρχει μεγάλη σπουδαιότητα για τη σωστή εκτίμηση και αξιολόγηση των αστοχιών σε τυχώματα αγωγών. Έτσι λοιπόν, σε πρώτο στάδιο πρέπει να γίνεται χρήση της σωστής μεθόδου ελέγχου για τον προσδιορισμό της φύσης και του μεγέθους της βλάβης. Κατά δεύτερον, πρέπει να γίνεται μια εφαρμογή της ανάλυσης fitness for purpose. Στην ουσία, τι σημαίνει? Ότι καθορίζουμε την παραμένουσα αντοχή αγωγών που έχουν υποστεί κάποιες παραμορφώσεις και την εκτίμηση της υπολοιπόμενης διάρκειας ζωής. Σε τρίτο μεταγενέστερο βήμα, αποφασίζουμε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δεύτερου βήματος, εάν θα επισκευάσουμε τον αγωγό, αν θα τον αντικαταστήσουμε, οποιοδήποτε σενάριο είναι το κατάλληλο. Οι τύποι παραμορφώσεων λοιπόν που εξετάζουμε στην παρούσα εργασία είναι η μορφή της οδόντωσης και η μορφή της ύβωσης. Είναι λίγο αστείες λέξεις, παρόλα αυτά συναντώνται συχνά. Η οδόντωση μπορεί να προκληθεί από ένα σκαπτικό εργαλείο, από κάποια άγκυρα που έχει χτυπήσει κάποιον υποθαλάσσιο αγωγό, ενώ η ύβωση μπορεί να προκληθεί από διαφορετικές καθιζήσεις εδαφών που στηρίζουν τέτοιους αγωγούς, είτε από θερμοκρασιακές μεταβολές και πολλούς άλλους παράγοντες. Η διάρκεια της διατριβής είναι ως εξής. Στο πρώτο πακέτο εργασίας έχουμε την ανασκόπηση των μεθόδων αξιολόγησης των αστοχιών σε αγωγούς. Θα παρουσιάσουμε λεπτομερώς πειράματα μεγάλης και μικρής κλίμακας. Επίσης, θα παρουσιαστούν η αριθμητική προσομοίωση των πειραμάτων και παραμετρικές αναλύσεις που έχουν γίνει. Και θα παρουσιάσουμε κυρίως τη μεθοδολογία που έχουμε προτείνει και αναπτύξει για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την πιθανή επισκευή αγωγών που έχουν υποστεί τέτοιες τοπικές παραμορφώσεις. Εδώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε τον προσδιορισμό του συντελεστή συγκέντρωσης παραμορφώσεων, ο οποίος μας δίνει στην ουσία τη σχέση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ της ονομαστικής παραμόρφωσης που επιβάλλεται στον αγωγό, δηλαδή το εύρος των παραμορφώσεων που επιβάλλονται στον αγωγό, με το εύρος της τοπικής παραμόρφωσης στο κρίσιμο σημείο. Λοιπόν, έτσι κάναμε μία αρχική επισκόπηση των κανονισμών, όπου αναφέρονται κυρίως σε ελαττώματα σε συγκολλήσεις, ρογμές οδοντώσεις με ή χωρίς ρογμές πάνω τους, απώλεια μετάλλου και διάδοση. Δεν υπάρχει αναφορά σε υβώσεις που έχουμε ασχοληθεί εμείς. Οι ισίσως διατάξεις λοιπόν που αναφέρονται στις οδοντώσεις πραγματεύονται την επίδρασή τους στην αντοχή των αγωγών σε πίεση. Επίσης, φόρτιση αγωγών υποκυπλική κάμψη δεν αναφέρεται και θέματα λογοκυπλικής κόπωσης επίσης βρίσκονται, η υποδιαρρεύνηση είναι λίγο τα πράγματα θολά. Έτσι λοιπόν, επισκόπηση πειραματικής διερεύνησης, έχουμε πρώτο στάδιο τα πειράματα του υλικού, πειράματα εφηλικισμού, πειράματα κόπωσης που πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας, πειράματα μεγάλης κλίμακας, οδοκίμια μεταλλικών σωλήνων ενός μέτρου
με οδόντωση ή ύβωση που την προκαλέσαμε εμείς από την αρχή και μετά προκλήθηκε κοινική κάμψη και εσωτερική πίεση. Και τρίτον, θα παρουσιάσουμε πειράματα μικρής κλίμακας, όπου έγιναν πειράματα σε λωρίδες, όπου έχουν κοπεί από υλικό σωλήνων. Τα δοκίμια λοιπόν αυτά έχουν γίνει από σωλήνες με διαμέτρους 168,3 και πάχος 4,88 και από πιο λεπτότυπους σωλήνες 168,3 με πάχος 3 μιλιμέτρου. Να πούμε ότι αυτό ο τύπος των σωλήνων έχει προέλθει από την πρώτη γεωμετρία με κατάλληλη επεξεργασία, μειώσαμε δηλαδή με ειδικούς τόρμους το πάχος του σε ένα σταθερό μήκος. Αυτό το κάναμε γιατί θεωρήσαμε ότι είναι αναγκαίο να δούμε τη συμπεριφορά των αγωγών αυτών, αγωγών που είναι πιο λεπτότυχοι, δηλαδή στην ουσία έχουν διπλάσιο λόγο διαμέτρου προς πάχος. Ξεκινάμε λοιπόν με τα πειράματα του υλικού, θα τα περάσουμε γρήγορα. Βλέπω μια τυπική καμπύλη υλικού που χρησιμοποίησαμε και καμπύλη κόπωσης που επίσης σαν αποτελέσματα πήραμε από το Πανεπιστήμιο του Πόρτου, που θα τα χρησιμοποιήσουμε αργότερα. Λοιπόν, για τα πειράματα μικρής κλίμακας, λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, έγινε η κατάλληλη παχυμέτρηση των δοκιμίων μας και των χοντρότυχων και των λεπτότυχων. Εδώ παρατηρούμε μια αρκετά μεγάλη, ας το πούμε, διασπορά στις τιμές του πάχους. Βέβαια, όσο μπορέσαμε να το ελέγξουμε, δυστυχώς δεν ήταν τόσο εφικτό. Λοιπόν, ξεκινάμε το πρώτο στάδιο των δοκιμίων με οδόντωση. Λοιπόν, έγινε διεξαγωγή 10 πειραμάτων σε μεταλλικούς σωλήνες 1 μέτρου. Στην αρχή έγινε η δημιουργία της οδόντωσης με λόγο βάθους οδόντωσης προς ονομαστική διάμετρο 6% και 12%. Αυτά τα νούμερα δεν είναι τυχαία, καθώς το 6% ορίζεται από τους κανονισμούς σαν το μέγιστο όριο αποδεκτής οδόντωσης σε αγωγούς και το 12% είναι απλά το διπλάσιο αυτού. Έπειτα λοιπόν από τη δημιουργία της οδόντωσης, τα δοκίμια είτε υποβλήθησαν σε κυκλική κάμψη, είτε σε κυκλική και μονοτονική πίεση μέχρι τη θεράπευση τους. Λοιπόν, κατά τη δημιουργία της οδόντωσης χρησιμοποιήθηκε ειδικό εργαλείο διεισδυτή και ειδική ενισχυμένη ξύλινη βάση που εναποθέτουμε πάνω το δοκίμιό μας. Η πειραματική διάταξη φαίνεται στο σχήμα. Η οδόντωση δημιουργήθηκε κάθετα στο δυναμική άξονα του δοκιμίου. Κάτι άλλο δεν έχω να πω εδώ. Μια τυπική καμπύλη φορτίου μετατόπισης κατά τη διάρκεια της επιβολής του κάθετου, του κατακόρυφου φορτίου στον αγωγό και συνοπτικά αποτελέσματα του πρώτου σταδίου. Εδώ απλά να σταθούμε στο εξής, ότι όπως περιμέναμε, για τη δημιουργία μεγαλύτερου βάθους οδόντωσης απαιτείται περισσότερο φορτίο και επίσης η σύγκριση των χοντρότυχων με των λεπτότυχων είναι ότι για να δημιουργήσουμε το ίδιο περίπου βάθος, το ίδιο επίπεδο ζημιάς στον αγωγό, για το λεπτότυχο χρειαζόμαστε περίπου το 1/3 του φορτίου, από ό,τι στο χοντρότυχο. Να πούμε λοιπόν ότι πέραν από τις καμπύλες φορτίου μετατόπισης, έχουμε τοποθετήσει και ειδικά strain gauges, μετρητές μικροπαραμορφώσεων στα κρίσιμα σημεία και πήραμε αποτελέσματα των παραμορφώσεων κατά τη διάρκεια της οδόντωσης. Να πούμε ότι οι strain gauges έχουν χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια της κυκλικής κάμψης και όλων των σταδίων σε πολλά σημεία πάνω στο δοκίμιο. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο στάδιο, αφού έχει δημιουργηθεί η οδόντωση, τοποθετείται το δοκίμιο στην πειραματική διάταξη. Η πειραματική διάταξη αυτή επιβάλλει στο δοκίμιο κάμψη 4 σημείων. Στην ουσία τραβάει ο γρίλος προς τα πάνω μέσω από τις αρπάγες και στηρίζεται στα άκρα. Το δοκίμιό μας στην ουσία είναι αυτό το κομμάτι. Εδώ βλέπουμε μια τυπική καμπύλη φορτίου μετατόπισης και στην ουσία την αλληλουχία της φόρτισης αυτών των δοκιμίων που αποτελείται και από μονοτονική και από κυκλική πίεση. Βλέπουμε την τελική παραμορφωμένη γεωμετρία των δοκιμίων. Εδώ να πούμε ότι απλά έχουμε βάλει κάποια πίεση πολύ μικρή ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ποσοτικά το πότε ξεκινάει η διάκριτη ρογμή. Πότε έχω διάκριτη ρογμή που σημαίνει τι κριτήριο που σταματάμε το πείραμα, κριτήριο αστοχίας. Η πίεση είναι γύρω στα 0,3 μπαρ, είναι αστείο το. Βλέπουμε μια τυπική αστοχία ενός δοκιμίου με οδόντωση. Βλέπουμε τις δύο ρογμές που δημιουργήθηκαν στα άκρα της οδόντωσης. Επίσης, μια άλλη αλληλουχία φόρτισης που επιβλήθηκε σε άλλα δύο δοκίμια, εδώ ενδεικτικά βλέπουμε του ενός, αυτή είναι λίγο πιο πολύπλοκη, γιατί στην ουσία σε περαιτέρω στάδιο έχουμε δημιουργήσει μια ύβωση αντίθετα, αντιδιαμετρικά με την ύπαρξη της αρχικής οδόντωσης. Και έχουμε μεταφέρει στην ουσία την κρίσιμη περιοχή στην ύβωση πια. Από κάτω δηλαδή θα δούμε και στο σχήμα και η ρογμή
δημιουργήθηκε στην Ήβωση. Η αρχική μας οδόντωση ήταν εδώ και μέσω της ανακυκλικής, ανακυκλιζόμενης φόρτες που προκαλέσαμε, δημιουργήσαμε τελικά ρογμή στην από κάτω πλευρά. Τυπική βέβαια αστοχία και για ένα πιο λεπτό τυχοδοκίμιο βλέπουμε στην εικόνα, ρογμές στις άδειες. Από το συνοπτικό πίνακα θα πούμε τα πολύ βασικά, ότι, και όπως το περιμέναμε, ότι βλέπουμε ότι δοκίμια με οδόντωση αρκετά μικρότερη, δηλαδή με 6%, αντέχουν πολύ περισσότερο, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και μπορούμε να πούμε ότι παρόλο, σε αυτό το στάδιο, ότι παρόλο που το 6% θεωρείται ένα μάξιμο αποδεκτό όριο, εμείς βλέπουμε ότι τελικά τα δοκίμια σε κυκλική κάμψη συμπεριφέρονται αρκετά καλά. Λοιπόν, το δεύτερο είδος σταδίου είναι ότι τα υπόλοιπα δοκίμια που έχουν υποστεί οδόντωση έχουν υποβάλλονται πλέον σε μονοτονική και κυκλική πίεση. Πρώτο στάδιο επιβάλλεται κυκλική πίεση με λόγο 0,1 και έπειτα επιβάλλεται πίεση διάρρηξης. Εδώ θα σταθούμε στο εξής, ότι φαίνεται ότι η οδόντωση, ο τύπος της οδόντωσης που έχει γίνει δεν έχει επηρεάσει ούτε την θέση που έχει δημιουργηθεί η διάρρηξη, αλλά ούτε και τη μέγιστη πίεση διάρρηξης που έχει δημιουργηθεί έπειτα από 5.000 κύκλους ιστορικής πίεσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πίεση που έχουμε μετρήσει όταν το δοκίμιο έσκασε, στην ουσία είναι ίση με την αναλυτική σχέση που παίρνουμε από θεωρώντας ότι το δοκίμιο αυτό είναι ένα τέλειο δοκίμιο. Δεν υπάρχει. Ίδια συμπεράσματα περίπου μπορούμε να βγάλουμε και στα λεπτότυχα δοκίμια, όπου το πρώτο δοκίμιο έχει αντέξει πάλι 5.000 κύκλους και η πίεση διάρρηξης δεν έχει επηρεαστεί σαν τιμή από την παρουσία της οδόντωσης. Και επίσης και η τοποθέτηση της διάρρηξης δεν είχε σχέση με την τοποθεσία της οδόντωσης. Βέβαια, το δοκίμιο SP8D αστόχησε από κυκλική κόπωση στα άκρα της οδόντωσης. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρα αποτελέσματα και ξεκάθαρη εικόνα. Τώρα, σε αυτό το σημείο, έγινε μια σύγκριση των δικών μας αποτελεσμάτων σε κυκλική, δοκιμίων σε κυκλική πίεση με τα αποτελέσματα που παίρνουμε από τον κανονισμό API. Για τα ίδια επίπεδα οδόντωσης 6 και 12%, ο API ορίζει ότι το δοκίμιο μπορεί να αντέξει άλλους 48 κύκλους. Για την περίπτωση 6% και 10 κύκλους για το 12%. Εάν το συγκρίνουμε με τη δική μας περίπτωση που βρήκαμε 5.000 κύκλους, είναι προφανώς πάρα πολύ συντηρητικό. Το ελαφρυντικό σε αυτή τη σύγκριση είναι ότι αυτοί οι κανονισμοί, το API και οι υπόλοιποι, καθορίζουν, εισάγουν το συντελεστή της γύρανσης του υλικού, γιατί δεν αναφέρονται σε νέους σωλήνες, αναφέρονται σε σωλήνες που είναι σε λειτουργία 30-40 χρόνια. Επομένως, εμείς είχαμε κάποια νέο υλικό, νέα δοκίμια, οπότε ήταν φυσιολογικό να έχουμε αυτή την. Δεν είχαμε τόση συσχέτιση. Και πάλι όμως είναι αρκετά συντηρητικά. Περνάμε λοιπόν στα δοκίμια με ύβωση στη δεύτερη κατηγορία, στη δεύτερη ομάδα. Διεξήχθησαν 6 πειράματα λοιπόν σε σωλήνες μήκους 1 μέτρου, αλλά μόνο στην περίπτωση των λεπτότυχων δοκιμιών. Στην αρχή η ύβωση έγινε με την κάμψη 4 σημείων, όπως έγινε και στην κυκλική κάμψη των οδοντώσεων. Η ίδια πειραματική διάταξη χρησιμοποιήθηκε και έγιναν ύβωση διαφόρων επιπέδων και διαφόρων μεγεθών. Έπειτα, όπως και στην περίπτωση των οδοντώσεων, επιβλήθηκε η κυκλική κάμψη και η κυκλική μονοτονική πίεση στα δοκίμια. Λοιπόν, για τη δημιουργία της ύβωσης, είπαμε ότι χρησιμοποιήθηκε η ίδια πειραματική διάταξη. Βλέπουμε συνοπτικά κάποια αποτελέσματα που αναφερόμαστε στο πρώτο στάδιο, δηλαδή τα μέγιστα φορτία ανάλογα με το δοκίμιο. Βλέπουμε λοιπόν κάποιες ενδεικτικές καμπύλες συμπεριφοράς σε λυγισμό των δοκιμίων αυτών. Υπάρχει μια ποικιλία, μπορούμε να πούμε. Αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε μεγάλη αρκετά διασπορά στα μέσα πάχη από το ένα δοκίμιο στο άλλο, λόγω της επεξεργασίας που κάναμε. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα πιο χοντρότυχα έχουν μια αρκετά μεγάλη πλαστική περιοχή μέχρι να πάθουν τον τοπικό λυγισμό τους, ενώ τα πιο λεπτότυχα φεύγουν πολύ πιο εύκολα από προς τον μεταλυγισμικό κλάδο και έχουν μικρότερο φορτίο λυγισμού. Το ήταν το φυσιολογικό. Εδώ βλέπουμε αποτελέσματα από το τελικό στάδιο της δημιουργίας των υβώσεων. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μη συμμετρική μορφή ύβωσης. Συνεχίζω.
Λοιπόν, το δεύτερο στάδιο για τα δοκίμια με την ύποση πάλι είναι μονοτονική και κυκλική κάμψη. Στο ίδιο, συνεχίζουμε δηλαδή στην ίδια πειραματική διάταξη. Απλά επιβάλλουμε κυκλική κάμψη και αναφερόμαστε σε αυτό το κομμάτι του πίνακα. Εδώ μπορούμε να συμπεράνουμε το ποιο είναι και όπως ακριβώς το περιμέναμε, ότι στην ουσία η κύκλη κόπωση, η αντοχή σε κόπωση δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος, εξαρτάται και από το μέγεθος της ύβωσης. Δηλαδή το πόσο μεγάλη είναι και το πόσο η ζημιά είναι κρίσιμη και από το πάχος του δοκιμίου. Εδώ βλέπουμε και τη συνολική αλληλουχία φόρτισης και κατά τη μονοτονικό στάδιο και κατά το κυκλικό για δύο δοκίμια λεπτότυχα. Να πούμε λοιπόν ότι πριν ξεκινήσουμε την κυκλική φόρτιση έχουμε τοποθετήσει σε σημεία των υβώσεων επιπλέον strain gauges, εκεί που εμείς εκτιμήσαμε ότι μάλλον θα ξεκινήσει η ρογμή. Και έτσι λοιπόν επαληθευτήκαμε και είχαμε και μετρήσεις στην ουσία για τοπικές παραμορφώσεις, που τι σημαίνει, είχαμε και μετρήσεις τοπικών εύρων παραμορφώσεων και μπορούσαμε να εκτιμήσουμε τον συντελεστή συγκέντρωση παραμορφώσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι για το συγκεκριμένο παράδειγμα η τιμή του συντελεστή είναι 8. Που τι σημαίνει, όταν δηλαδή επιβάλλω παραμόρφωση ονομαστική στο δοκίμιο, τοπικά έχω 8 φορές μεγαλύτερη παραμόρφωση, που σημαίνει ότι έχω και το αποτέλεσμα ότι μπορεί να ξεκινήσει η ρογμή μου χωρίς να το καταλάβω. Εδώ λοιπόν ο πίνακας συνοψίζει τις τιμές για τους συντελεστές συγκέντρωσης παραμορφώσεων και για τα υπόλοιπα δοκίμια. Βλέπουμε ότι είμαστε της τάξης του 10, εδώ απλά χάσαμε το ένα strain gauge και μείναμε στους αρχικούς κύκλους, οπότε δεν πρόλαβε να φτάσει σε αυτές τις τάξεις τις τιμές. Λοιπόν, σύμφωνα και αντίστοιχα και με τα δοκίμια με ενόντωση, μονοτονική και κυκλική πίεση επιβλήθηκε στα δοκίμια. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα του δοκιμίου SPF2 που αστόχησε στους κύκλους 5-73. Στην άκρη, εδώ αν δείτε, σε ένα κρίσιμο σημείο της ύβωσης. Συμπληρωματικά, σχεδιάσαμε και διεξάγαμε πειράματα μικρής κλίμακας. Ο στόχος ήταν αυτά τα πειράματα να προσομοιώσουν τη μηχανική συμπεριφορά της περιοχής της σύμβωσης αγωγών, της περιοχής της σύμβωσης υποκυκλική φόρτιση. Έτσι λοιπόν, κόψαμε κάποιες λωρίδες, τις κάμψαμε και βάλαμε ανακυκλιζόμενη φόρτιση για να δούμε σε αυτά τα σημεία τι ακριβώς παίρνουμε και τι παραμορφώσεις έχουμε σχετικά. Αυτό είναι ο στόχος μας, δηλαδή να δούμε σχετικά με τα πειράματα μεγάλης κλίμακας πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τα αποτελέσματα αυτών. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι αν υπάρξει μια σωστή συσχέτιση, θα μπορεί κάποιος να αποφύγει τον κόπο και τον χρόνο να σχεδιάσει μεγάλα πειράματα και να μπορέσει να καλύψει αυτές τις ανάγκες με αυτά τα μικρά, τις λωρίδες. Εδώ βλέπουμε συνοπτικά τον πίνακα και κάποια διαγράμματα φορτίων μετατόπισης που έγιναν κατά τη διάρκεια αυτών των πειραμάτων. Συμπληρωματικά λοιπόν, έγιναν και οι προσομοιώσεις των πειραμάτων μεγάλης κλίμακας. Δεν θα σας κουράσω, θα πω ότι έχουμε αρκετά καλή σύγκριση και όσον αφορά τις παραμορφωμένες μας γεωμετρίες και όσον αφορά τα φορτία, τις καμπύλες φορτίου μετατόπισης. Όπως επίσης βλέπουμε και κατά τη διάρκεια της κυκλικής κάμψης, έχουμε πολύ καλή στοιχεία και επίσης και στις παραμορφωμένες καταστάσεις μετά το στάδιο της κυκλικής κάμψης. Εδώ λοιπόν, όσον αφορά τα δοκίμια με οδόντωση, δεν μπορούσαμε πειραματικά να υπολογίσουμε τον συντελεστή παραμορφώσεων, γιατί στις περιοχές εκείνες δεν είχαμε προβλέψει ότι θα έχουμε ρογμές. Παρ' όλα αυτά, όμως, από τα πεπερασμένα στοιχεία είχαμε τη δυνατότητα να υπολογίσουμε αυτούς τους συντελεστές και είδαμε πραγματικά ότι είναι της τάξης του 10 με 15, 20, αρκετά μεγάλα. Όσον αφορά λοιπόν τα δοκίμια με ύφωση, πάλι δεν θα σας κουράσω, έχουμε αρκετά καλή σύγκριση και στην μορφή της ύφωσης αλλά και στις φορτία μετατόπισης. Το πολύ σημαντικό είναι ότι μπορέσαμε και επιβεβαιώσαμε με τα μοντέλα μας ότι τις περιοχές όπου στην πραγματικότητα ξεκινάει η ρογμή και αναπτύσσεται, με τις μετρήσεις που έχουμε και τα αποτελέσματα που έχουμε όσον αφορά τα μέγιστα εύρη τοπικών παραμορφώσεων. Δηλαδή, συμπίπτουν οι περιοχές που βρίσκουμε από τα μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων με την πραγματική κατάσταση. Εδώ μιλάμε για συντελεστή συγκεντρώσεων τάσεων, έτσι σίγουρα πάνω από 10, που αναπτύσσεται.
Και επίσης έχουμε προσομοιώσει και τα πειράματα μικρής κλίμακας. Έχουμε επίσης μια αρκετά καλή σύγκριση μεταξύ αποτελεσμάτων και πειραματικών και αποτελεσμάτων προσομοιώσεων. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τα πειραματικά μας και τα αναλυτικά μας, έχουμε αναπτύξει μια μεθοδολογία που έχουμε στηριχτεί βέβαια στη μεθοδολογία που προτείνει ο κανονισμός LPI. Βήμα πρώτο, προσδιορίζεται η μέγιστη τιμή του εύρους των τοπικών παραμορφώσεων στις κρίσιμες περιοχές. Αυτό μπορεί να γίνει με μια ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων. Εφαρμογή εμετέπειτα της καμπύλης κόπωσης ώστε να υπολογιστούν οι εκτιμούμενοι κύκλοι μέχρι την αστοχία για αυτή την τοπική παραμόρφωση. Και επειδή υπολογίζεται ο συντελεστής βλάβης, ο οποίος είναι ο λόγος των πραγματικών κύκλων φόρτισης που έχει υποστεί ένα δοκίμιο ή ένας αγωγός, προς τους κύκλους φόρτισης που έχουμε υπολογίσει στο βήμα 2, που είναι η εκτιμόμενη κύκλη φόρτισης, κάνοντας χρήση της καμπύλης κόπωσης και των εύρων που έχουμε βρει στο βήμα 1. Ανάλογα λοιπόν με την τιμή που θα πάρει αυτός ο συντελεστής βλάβης, τότε θα εκτιμηθούν και θα ακολουθούν τα σενάρια είτε της επισκευής είτε της αντικατάστασης της άμεσης του αγωγού. Δηλαδή, εάν ο λόγος πάρει την τιμή 1, σημαίνει ότι το δοκίμιο θα αστοχήσει ή έχει ήδη αστοχήσει και δεν το έχουμε καταλάβει. Οπότε, ανάλογα λοιπόν με το τι ακριβώς γίνεται σε σχέση με το τι θα έπρεπε να γίνει, γίνονται λοιπόν και οι ανάλογες κινήσεις. Εδώ λοιπόν θα σας παρουσιάσω, απλά παραθέτω κάποιες δημοσιεύσεις σχετικές με την έρευνα που έχουμε κάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ τους καθηγητές μου, τους συναδέλφους μου που με έχουν βοηθήσει σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και καλή συνέχεια. Είμαι υποψήφια διδάκτορ στο τμήμα των μηχανολόγων. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής μου είναι «Διαχείριση των αβεβαιοτήτων σε προσομοιώσεις απόκρισης και αξιοπιστίας κατασκευών, αξιοποιώντας δεδομένα μετρήσεων». Η παρούσα διατριβή, η υλοποίησή της ξεκίνησε στις 16 Φεβρουαρίου του 2011 υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνου και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2015. Η σημερινή παρουσίαση δομείται ως εξής. Αρχικά, παρουσιάζεται το ερευνητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η παρούσα διατριβή. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τρία ιδιαίτερα καινοτόμα στοιχεία της διατριβής αυτής, τα οποία είναι πρώτον η μέθοδος σύνθεσης των κατασκευαστικών συνιστοσών, η οποία χρησιμοποιείται ως τεχνική μείωσης των βαθμών ελευθερίας. Η μέθοδος αυτή θα ενσωματωθεί σε ήδη υπάρχουσες μεθοδολογίες αναθεώρησης μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων, μειώνοντας σοβαρά τον υπολογιστικό χρόνο, χωρίς να μειώνεται όμως η ακρίβεια. Το δεύτερο καινοτόμο στοιχείο της παρούσας διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη του πλαισίου του BASE για την ποσοτικοποίηση και διάδοση των αβεβαιοτήτων σε μη γραμμικά συστήματα. Το μη γραμμικό σύστημα το οποίο θα μελετηθεί στην παρούσα διατριβή είναι ένα πειραματικό όχημα μικρής κλίμακας. Τέλος, ιδιαίτερα καινοτόμα είναι και η μεθοδολογία για την πρόβλεψη κόπωσης σε μη μεταλλικές κατασκευές, χρησιμοποιώντας μετρήσεις ταλάντωσης από περιορισμένο αριθμό αισθητήρων. Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη μεθόδων μοντελοποίησης και διαχείρισης των αβεβαιοτήτων στη διαδικασία προσομοίωσης των κατασκευών. Έμφαση μάλιστα δίνεται στην ανάπτυξη ενός πιθανοτικού στατιστικού πλαισίου, το οποίο χρησιμοποιείται αφενός μεν για την ποσοτικοποίηση των αβεβαιοτήτων που υπησέρχονται στην επιλογή παραμετρικών μαθηματικών μοντέλων και αφετέρου για τη διάδοση των αβεβαιοτήτων αυτών μέσω των υπολογιστικών μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων, προκειμένου να γίνει πρόβλεψη των αβεβαιοτήτων στα μεγέθη απόκρισης έναντι διαφόρων οριακών καταστάσεων ασφάλειας και λειτουργικότητας. Τα πιθανοτικά και στοχαστικά μοντέλα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της διατριβής αυτής για την ποσοτικοποίηση των αβεβαιοτήτων βασίζονται κυρίως και αναπτύσσονται με βάση τη στατιστική μεθοδολογία του BASE. Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί κυρίως τη μεθοδολογία του BASE είναι λαπλασιανές μέθοδοι ασυμπτωτικής προσέγγισης, όπως επίσης και στοχαστικοί αλγόριθμοι προσομοίωσης.
Ανάμεσα στους διαθέσιμους αλγορίθμους, ένας από τους πιο υποσχόμενους και γενικά εφαρμόσιμους είναι η Transitional Markov Chain Monte Carlo μέθοδος, η οποία και χρησιμοποιείται στην παρούσα διατριβή. Στην περίπτωση όμως εφαρμογής του πλαισίου του Bayes σε μοντέλα μεγάλων κατασκευών μεγάλης κλίμακας, τα οποία μπορεί να είναι εκατοντάδων χιλιάδων ή ακόμη και εκατομμυρίων βαθμών ελευθερίας, τίθεται σοβαροί υπολογιστικοί περιορισμοί λόγω του μεγάλου αριθμού των επαναλήψεων που απαιτούνται. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το υπολογιστικό κόστος, την παρούσα διατριβή προτείνεται καινοτόμως μεθοδολογία μείωσης των βαθμών ελευθερίας, η οποία ενσωματώνει την τεχνική που πρότειναν οι Κρέκ και Μπάμπτον σε υπάρχουνες μεθοδολογίες αναθεώρησης των μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων, μειώνοντας έτσι το σοβαρό υπολογιστικό κόστος που προκύπτει από τις χρονοβόρες επαναληπτικές διαδικασίες, οι οποίες απαιτούνται στο πλαίσιο του BERT. Τέλος, ένα ακόμα ιδιαίτερο καινοτόμο στοιχείο της έρευνας αποτελεί αξιοποίηση μετρήσεων για τη βελτίωση των μαθηματικών μοντέλων περιγραφής του μηχανικού συστήματος, των διεγέρσεων, όπως επίσης και των αβεβαιοτήτων, με βάση τη στατιστική μεθοδολογία του BERT. Τέλος, η αποτελεσματικότητα και η ακρίβεια των παραπάνω μεθοδολογιών στα πλαίσια της παρούσας διατριβής πιστοποιείται μέσα από εφαρμογές, πρώτον, στη διάγνωση της δομικής ακεραιότητας, στον εντοπισμό βλάβης, όπως επίσης και στην αναθεώρηση μοντέλων μεγάλων κατασκευών. Επίσης, μέσα από εφαρμογές στην ποσοτικοποίηση και διάδοση των αποβεβαιωτήτων σε μη γραμμικά συστήματα, όπως είναι το μοντέλο του πειραματικού οχήματος μικρής κλίμακας που εξετάζεται. Και τέλος, στην πρόβλεψη κόπωσης ολόκληρο το φορέα μεταλλικών κατασκευών, βάσει περιορισμένου αριθμού μετρήσεων ταλάντους. Αρχικά, θα παρουσιάσουμε κάποια βασικά στοιχεία για τη μέθοδο σύνθεσης των κατασκευαστικών συνιστοσών, όπως επίσης και για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, όπως αυτή προέκυψε μέσα από την πιστοποίησή της στα παραδείγματα που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη διατριβή. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διατριβής, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που πρότειναν οι Κρέκ και Μπάμπτον το 1965. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, μια μεγάλη κατασκευή υποδιαιρείται σε μικρότερες κατασκευές, οι οποίες ονομάζονται υποκατασκευές. Στην παρούσα διατριβή θα εξεταστεί η γέφυρα του Μετσόβου, η οποία και απεικονίζεται στη συγκεκριμένη διαφάνεια. Χωρίς μείωση της γενικότητας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μητρό της καμψίας, όπως επίσης και το μητρό μάζας κάθε υποκατασκευή, θα μπορούσε να γραφτεί σαν μια συνάρτηση είτε γραμμική είτε μη γραμμική των παραμέτρων θ του μοντέλου. Στις παραμέτρους θ του μοντέλου συγκαταλέγονται διάφορες ιδιότητες του υλικού, όπως είναι το μέτρο ελαστικότητας και πυκνότητα, ή ακόμα και κάποια γεωμετρική ιδιότητα της κατασκευής, όπως για παράδειγμα στη γέφυρα, θα μπορούσε να αποτελεί το κλάδος διατομής. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής έγινε η παραδοχή ότι το μητρό της καμψίας εξαρτάται γραμμικά από τις παραμέτρους θ του μοντέλου, ενώ το μητρό μάζας διατηρείται σταθερό. Η παραδοχή αυτή έχει σαν αποτέλεσμα ότι οι ιδιοσυχνότητες λάμδα του μοντέλου αποτελούν και αυτές γραμμική εξάρτηση των παραμέτρων θ, ενώ οι γεωμορφές είναι ανεξάρτητες. Οι ίδιες σχέσεις για τα μητρώα της καμψίας και για τα μητρώα μάζας συνεχίζουν να ισχύουν και μόλις γίνει μείωση των βαθμών ελευθερίας. Οπότε προκύπτουν τα μητρώα K-hat και M-hat που φαίνονται στη συγκεκριμένη διαφάνεια. Η συγκεκριμένη μέθοδος σύνθεσης των κατασκευαστικών συνιστοσών στα πλαίσια της διατριβής αυτής ενσωματώθηκε σε ήδη υπάρχουσες μεθοδολογίες αναθεώρησης μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων. Η ενσωμάτωση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρή μείωση του υπολογιστικού χρόνου, καθώς οδηγούμαστε σε επίλυση του μειωμένου ιδιοπροβλήματος. Από τη μείωση του μειωμένου ιδιοπροβλήματος προκύπτουν τα ιδιομορφικά χαρακτηριστικά της κατασκευής και συγκεκριμένα οι ιδιοσυχνότητες και οι ιδιομορφές. Χρησιμοποιώντας μάλιστα τον πίνακα οδηγό λάμδα, μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τις μειωμένες ιδιομορφές στις ιδιομορφές ολόκληρου του μοντέλου πριν γίνει μείωση των βαθμών ελευθερίας. Τα ιδιομορφικά χαρακτηριστικά έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς εμφανίζονται μέσα στην αντικειμενική συνάρτηση J, η οποία αποτελεί ένα μέτρο σύγκρισης μεταξύ των πειραματικών δεδομένων και των δεδομένων που προβλέπονται από το μοντέλο.
Η συνάρτηση J στο πλαίσιο του Bayes εμφανίζεται στη συνάρτηση πιθανότητας, η οποία δίνεται από τη σχέση που απεικονίζεται και στη συγκεκριμένη διαφάνεια, με την παραδοχή όμως ότι το σφάλμα πρόβλεψης αποτελεί γαουσιανή μεταβλητή, με μηδενική μέση τιμή και τυπική απόκληση σ. Σαν φέλτιστες λοιπόν παράμετροι θήτα, επιλέγονται αυτές που ελαχιστοποιούν την αντικειμενική συνάρτηση J, ή αλλιώς αυτές που μεγιστοποιούν το probability density function, το οποίο δίνεται από το πλαίσιο του Bayes. Στη συγκεκριμένη διατριβή, η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόστηκε για τη μείωση των βαθμών ελευθερίας της γέφυρας του Μετσόφου. Αρχικά, κατασκευάστηκε μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων υψηλής ακρίβειας, χρησιμοποιώντας τα τραϊδρικά τετραγωνικά Lagrange πεπερασμένα στοιχεία. Επιλέγοντας ένα αραιό MES στο πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Contour που χρησιμοποιήθηκε, και βλέπουμε εδώ πέρα μια τυπική διατομή του καταστρώματος με το MES αυτό, το μοντέλο της γέφυρας που προέκυψε είχε περίπου 600.000 βαθμούς ελευθερίας. Για να γίνει λοιπόν η μείωση, έπρεπε να επιλέξουμε μια συχνότητα που μέχρι την οποία μας ενδιέφερε και επιλέγει να είναι η 20η ιδιοσυχνότητα της γέφυρας, η οποία αντιστοιχεί στα 4,55 Hz. Σύμφωνα λοιπόν με τη μέθοδο, έγινε μείωση των βαθμών της ελευθερίας κάθε υποκατασκευή, διατηρώντας για κάθε υποκατασκευή, προκειμένου να κάνουμε τη μείωση των εσωτερικών βαθμών ελευθερίας, όλες εκείνες τις ιδιομορφές που αντιστοιχούσαν σε ιδιοσυχνότητα, μικρότερη ίση της ιδιοσυχνότητας ωμέγα σε, πολλαπλασιασμένη με μία τιμή ρο. Ενδεικτικές τιμές για την παράμετρο αυτή ρο που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη διατριβή ήταν οι τιμές από 2 μέχρι 8. Στη συνέχεια, προχωρήσαμε σε μείωση όμως και των συνοριακών βαθμών ελευθερίας της υποκατασκευής, χρησιμοποιώντας την παράμετρο νη για μια ενδεικτική τιμή η οποία χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη διατριβή. Είναι η παράμετρος νήσων με το 200, η οποία σύμφωνα από μελέτη διαπιστώσαμε ότι μας δίνει ακριβή αποτελέσματα. Η μείωση λοιπόν των εσωτερικών βαθμών ελευθερίας για τις τιμές ρο ίσον με 2, 5 και 8 είδαμε οδήγησε σε μία μείωση των βαθμών ελευθερίας από 560.000 μέχρι και 3.000. Το σημαντικό όμως είναι ότι παρά τη μείωση των βαθμών ελευθερίας, ακόμα και στην περίπτωση που έγινε μείωση και των επιφανειακών βαθμών ελευθερίας με την παράμετρο ίσον 200, δεν μειώθηκε η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, καθώς όπως φαίνεται και στο γράφημα που απεικονίζεται στη συγκεκριμένη διαφάνεια, το σφάλμα ανάμεσα στις προβλεπόμενες από το μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων ιδιοσυχνότητες και στις πειραματικές ιδιοσυχνότητες, ακόμα και για την περίπτωση που έγινε μείωση με ρο ίσον 2 και νη 200 και οδηγηθήκαμε σε μόλις 300 βαθμούς ελευθερίας από 560.000, το σφάλμα στην περίπτωση αυτή συνέχισε να είναι μικρότερο, όπως βλέπουμε και στη διαφάνεια, από 10^-4. Έχοντας λοιπόν ακριβή μειωμένα μοντέλα της γέφυρας, προχωρήσαμε στην αναθεώρηση του μοντέλου της γέφυρας του Μετσόβου με 5 παραμέτρους, ενσωματώνοντας τη μέθοδο που μόλις είδαμε. Για την αναθεώρηση του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν προσομοιωμένα ιδιομορφικά δεδομένα και συγκεκριμένα ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφές. Μάλιστα οι 20 πρώτες και από ένα δίκτυο 38 αισθητήρων. Η ενοργάνωση της γέφυρας που χρησιμοποιήθηκε απεικονίζεται και στη συγκεκριμένη διαφάνεια, όπου βλέπουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν τριαξονικοί αισθητήρες επιτάχυνσης. Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στην αναθεώρηση του μοντέλου της γέφυρας του Μετσόβου, χρησιμοποιώντας δετερμινιστικές μεθόδους. Παρατηρήσαμε ότι για την περίπτωση που χρησιμοποιούσαμε το πλήρες μοντέλο της γέφυρας των 560.000 βαθμών ελευθερίας, ο υπολογιστικός χρόνος ανερχόταν περίπου στις 3 ώρες. Στην περίπτωση όμως που χρησιμοποιήσαμε μειωμένα μοντέλα, κάνοντας μείωση και των συνοριακών βαθμών ελευθερίας, είδαμε μία μείωση του υπολογιστικού χρόνου από 5 μέχρι 10.000 και ο χρόνος αυτός μειώθηκε στα 6 περίπου δευτερόλεπτα. Το σημαντικό όμως είναι ότι παρατηρούμε ότι το σφάλμα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ήταν μηδενικό. Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στην αναθεώρηση του μοντέλου της γέφυρας, χρησιμοποιώντας στοχαστικές μεθόδους. Και συγκεκριμένα, χρησιμοποιήσαμε τον αλγόριθμο Transitional Markov Chain Monte Carlo. Στην περίπτωση αυτή, στην περίπτωση του πλήρες μοντέλου της γέφυρας, ο υπολογιστικός χρόνος ανερχόταν σε 4 ημέρες. Ενώ στην περίπτωση που χρησιμοποιήσαμε τα μειωμένα μοντέλα,
Ο χρόνος αυτός μειώθηκε περίπου στα 8 δευτερόλεπτα, στα 8 λεπτά. Και πάλι παρατηρήσαμε ότι δεν υπήρξε απόκληση στα αποτελέσματα. Για τα αποτελέσματα αυτά, μάλιστα, χρησιμοποιήθηκαν και οι 8 επεξεργαστές του υπολογιστή, οπότε προχωρήσαμε σε παράλληλο προγραμματισμό και σε επίπεδο αλγορίθμου χρησιμοποιήθηκαν και 4 gate models. Τέλος, μία άλλη εφαρμογή που παρουσιάζεται στα πλαίσια της συγκεκριμένης διατριβής είναι η αναγνώριση διάβης της γέφυρας του Μετσόβου, χωρισμένη τώρα σε 15 υποκατασκευές, οι οποίες θα απεικονίζονται στην παρούσα διαφάνεια. Προκειμένου να γίνει η αναγνώριση διάβης, και η διάβη στη συγκεκριμένη περίπτωση ερμηνεύεται ως μείωση 30% της δισκαμψίας της μεσαίας και υψηλότερης κολόνας της γέφυρας, υποθέσαμε διάφορα σενάρια βλάβης, τα οποία απεικονίζονται στη συγκεκριμένη διαφάνεια. Το σενάριο ΜΗ2, για παράδειγμα, σημαίνει ότι υποθέσαμε εμείς ότι η βλάβη εμφανίζεται στη δεύτερη υποκατασκευή. Χρησιμοποιώντας λοιπόν την Transitional Parallel Markov Chain Monte Carlo μέθοδο, είδαμε ότι μπόρεσε να γίνει η ακριβής πρόβλεψη της βλάβης, μειώνοντας και πάλι τον υπολογιστικό χρόνο σε μόλις λίγα λεπτά, ενώ στην περίπτωση που θα χρησιμοποιούσαμε το πλήρες μοντέλο της γέφυρας, ο υπολογιστικός αυτός χρόνος ανερχόταν σε 2-3 ημέρες. Συμπεραίνοντας λοιπόν όσον αφορά τη μέθοδο σύνθεσης των κατασκευαστικών συνιστοσών, είδαμε ότι η τεχνική που παρουσιάστηκε οδήγησε σε μια πολύ σημαντική μείωση του αριθμού των βαθμών ελευθερίας της κατασκευής, εξασφαλίζοντας όμως συγχρόνως υψηλή ποιότητα αποτελεσμάτων με αμεληταίο σφάλμα. Ιδιαίτερα αποτελεσματική, μάλιστα, υπήρξε η τεχνική αυτή, όπως θα δούμε και στη συνέχεια και στην περίπτωση του οχήματος, για την ανάπτυξη των μεθόδων διαχείρισης των αβεβαιοτήτων και για τη δυναμική ανάλυση κατασκευών μεγάλης κλίμακας, καθώς μειώνεται σημαντικά ο υπολογιστικός χρόνος, όπως είδαμε, από τάξη ημερών σε τάξη λίγο μόνο δευτερολέπτων. Τέλος, όπως προαναφέραμε, περαιτέρω μείωση του υπολογιστικού χρόνου μπορεί να επιτευχθεί και με τη χρήση RGB μοντέλων, όπως επίσης και με αλγόριθμους παράλληλου προγραμματισμού. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στο δεύτερο καινοτόμο στοιχείο της διατριβής, που είναι το πλαίσιο για ποσοτικοποίηση και διάδοση αβεβαιοτήτων σε μη γραμμικά συστήματα. Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής, το μη γραμμικό σύστημα που εξετάστηκε είναι το πειραματικό σκάφος οχήματος μικρής κλίμακας, το οποίο απεικονίζεται και στη συγκεκριμένη διαφάνεια. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι το όχημα αυτό βρίσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο εργαστήριο του κυρίου Νατσιάβα. Στη συγκεκριμένη κατασκευή, το πλαίσιο του οχήματος αποτελεί τη γραμμική υποκατασκευή, ενώ οι μη γραμμικές υποκατασκευές του οχήματος είναι 4, που αποτελούνται από την ανάρτηση και από τον τροχό. Αρχικά, εφαρμόστηκαν και πάλι οι τεχνικές μείωσης, προκειμένου να μειωθεί το μέγεθος του μοντέλου, των γραμμικών μελών του οχήματος και συγκεκριμένα του πλαισίου. Αρχικά έγινε προσομοίωση του πλαισίου με πεπερασμένα στοιχεία και λίθους και οδηγηθήκαμε περίπου σε 45.000 βαθμούς ελευθερίας. Εφαρμόζοντας όμως τις τεχνικές μείωσης των βαθμών ελευθερίας που παρουσιάστηκαν στο πρώτο κομμάτι της διατριβής, οδηγηθήκαμε σε ένα μειωμένο μοντέλο 30 βαθμών ελευθερίας, μειώνοντας έτσι σοβαρά το υπολογιστικό κόστος. Στόχος στο κομμάτι αυτό της διατριβής ήταν με βάση την αξιοποίηση των πειραματικών μετρήσεων από τις επιμέρους συνιστώσεις, από το σκάφος και από τις αναρτήσεις δηλαδή του πειραματικού οχήματος, να μπορέσουμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη δυνατότητα διαχείρισης των αβεβαιοτήτων στο όχημα, με βάση την αναγνώρισή τους και τη βαθμονόμησή τους από τις επιμέρους συνιστώσεις. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή πειραμάτων στο σύστημα τόσο του τροχού όσο και της ανάρτησης από την πειραματική διάταξη που απεικονίζεται στη συγκεκριμένη διαφάνεια, το μαθηματικό μοντέλο της οποίας απεικονίζεται στη διπλανή εικόνα. Υποθέτοντας λοιπόν για τις δυνάμεις απόσβεσης και για τη δύναμη του ελαττηρίου, τη σχέση που απεικονίζεται, και υποθέτοντας σε prediction error variance σίγμα 1 και σίγμα 2, προέκυψε χώρος 6 παραμέτρους. Στόχος ήταν να γίνει πρόβλεψη πρώτα των αβεβαιοτήτων στις παραμέτρους αυτές του μοντέλου, όπου συγκεκριμένα εδώ παρουσιάζονται και δύο παραδείγματα στις αβεβαιότητες πρώτα ανάμεσα στις παραμέτρους δισκαμψία K και παράμετρο C1 και στη συνέχεια ανάμεσα στις παραμέτρους C1 και C2. Όπως φαίνεται και από τα δύο αυτά γραφήματα, οι αβεβαιότητες που προέκυψαν ήταν υψηλές.
Στη συνενέχεια, οι αβεβαιότητες αυτές χρησιμοποιήθηκαν και διαδόθηκαν μέσω του μονοβάθμιου μοντέλου της ανάρτησης, προκειμένου να προβλεφθούν οι αβεβαιότητες στο φάσμα απόκρισης της μετατόπισης αρχικά και στη συνέχεια της επιτάχυνσης. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε δύο φορές, την πρώτη φορά με μία ήπια διέγερση και στη συνέχεια με ισχυρή διέγερση. Η ίδια διαδικασία που πραγματοποιήθηκε για την υποκατασκευή της ανάρτησης, πραγματοποιήθηκε και για τον τροχό, λόγω έλλειψης όμως χρόνου δεν θα παρουσιαστεί σήμερα στην παρουσίαση. Από τα γραφήματα παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, υπάρχει πολύ καλό fit ανάμεσα στα πειραματικά και στα προβλεπόμενα δεδομένα, στα φάσματα απόκρισης και ίσως μικρές διαφορές που παρατηρούνται σε μερικά σημεία έχουν να κάνουν με τις σχέσεις που υποθέσαμε για τις δυνάμεις του ελαττηρίου και της απόσβεσης. Συμπερασματικά λοιπόν, ως προς και την ποσοτικοποίηση και διάδοση των αβεβαιοτήτων, στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής, πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη αποτελεσματικών υπολογιστικών εργαλείων για την ποσοτικοποίηση και τη διάδοση των αβεβαιοτήτων κατά τον υπολογισμό των παραμέτρων, τόσο των γραμμικών, όσο και των μη γραμμικών μοντέλων. Επίσης, είδαμε ότι στα πλαίσια της διατριβής πραγματοποιήθηκε πιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου του BASE μέσα από την εφαρμογή του για την ποσοτικοποίηση και διάδοση των αβεβαιοτήτων στο μοντέλο του οχήματος, και το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη δυνατότητα διαχείρισης των αβεβαιοτήτων στο όχημα με βάση την αναγνώριση και τη βαθμονόμησή τους από επιμέρους ενιστώσεις. Τέλος, όσον αφορά το τρίτο μέρος της διατριβής, προτείνεται μια ιδιαίτερα καινοτόμως μεθοδολογία για την πρόβλεψη της ισόρευσης βλαβών λόγω κόπωσης σε ολόκληρο το φορέα μεταλλικών κατασκευών, αξιοποιώντας πληροφορίες από μετρήσεις της ταλαντοτικής τους απόκρισης σε περιορισμένο αριθμό θέσεων στην κατασκευή. Η μεθοδολογία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί και στην πραγματικότητα μπορεί να έχουμε περιορισμένο αριθμό αισθητήρων, είτε λόγω έλλειψης εξοπλισμού, είτε για παράδειγμα αν μια κατασκευή είναι βυθισμένη στο νερό. Δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε αισθητήρες στο υδρόβιο κομμάτι, θα πρέπει όμως εμείς να γνωρίσουμε την απόκρισή του. Η κόπωση λοιπόν στη συγκεκριμένη διατριβή υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον κανόνα Palmer-Miner, τις SN καμπύλες κόπωσης, όπως επίσης και το Rain Flow Cycle Counting Algorithm. Η πρόβλεψη λοιπόν των παραμορφώσεων που χρειάζονται για τον υπολογισμό της κόπωσης σε όλους τους βαθμούς ελευθερίας μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας πρώτον ένα μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων υψηλής ακρίβειας και δεύτερον διάφορες μεθόδους πρόβλεψης όπως είναι Kalman Filter τεχνικές και η Model Expansion Methods που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. Η αποτελεσματικότητα των προτινόμενων μεθοδολογιών στα πλαίσια της συγκεκριμένης διατριβής πιστοποιείται μέσω από ένα μοντέλο μαζών και ελαττηρίων μορφής αλυσίδας, το οποίο απεικονίζεται, όπως επίσης και από το μοντέλο πειραματικού οχήματος μικρής κλίμακας, το οποίο παρουσιάστηκε στο δεύτερο μέρος της διατριβής και το οποίο απεικονίζεται και στη συγκεκριμένη διαφάνεια. Όσον αφορά το μοντέλο μαζών ελαττηρίων, υποθέσαμε ότι το δεύτερο ελαττήριο που συνδέει την πρώτη και τη δεύτερη μάζα είναι μη γραμμικό. Εφαρμόζοντας λοιπόν διέγερση στην πρώτη μάζα, πήραμε τις αποκρίσεις και για τις 30 μάζες. Στη συνέχεια, θεωρώντας ότι η πρώτη μάζα και τα δύο ελαττήρια αποτελούν μη γραμμική υποκατασκευή, απομονώσαμε το γραμμικό κομμάτι και εφαρμόζοντας Kalman Filter τεχνικές και έχοντας ενοργάνωση μόνο με 7 αισθητήρες επιτάχυνσης στους βαθμούς που απεικονίζονται στο σχήμα, έγινε η πρόβλεψη τόσο των επιταχύνσεων όσο και των μετατοπίσεων και των ταχυτήτων σε όλους τους βαθμούς ελευθερίας. Στη συνέχεια, οι προβλεπόμενες μετατοπίσεις χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να γίνει η πρόβλεψη της παραμόρφωσης. Τα αποτελέσματα που πήραμε παρουσιάζουν μεγάλη ακρίβεια και ενδεικτικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των χρονοϊστορία των παραμορφώσεων για τον 19ο βαθμό ελευθερίας, ο οποίος όπως είχαμε δει και προηγουμένως, δεν είχε οργανωθεί. Ενώ λοιπόν δεν είχαμε τοποθετήσει κάποιον αισθητήρα, μπορέσαμε να πάρουμε την πρόβλεψη της μετατόπισης και συνεπώς της παραμόρφωσης. Τέλος, όσον αφορά το πειραματικό σκάφος του οχήματος, ενοργανώθηκε με 24 αισθητήρες επιτάχυνσης και χρησιμοποιώντας επίσης Kalman Filter τεχνικές και τη Model Expansion Method,
έγινε η πρόβλεψη των επιταχύνσεων των ταχυτήτων και των μετατοπίσεων σε όλους τους βαθμούς ελευθερίας του. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η πρόβλεψη για τον 61ο βαθμό ελευθερίας, ο οποίος αντιστοιχεί στην οροφή του οχήματος, και παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα, τόσο οι προβλέψεις από την Kalman Filter τεχνική, όσο και από τη Model Expansion μέθοδο, βρίσκονται πολύ κοντά στα πειραματικά δεδομένα. Συμπερασματικά λοιπόν, ένα ιδιαίτερα καινοτόμο πλαίσιο για την πρόβλεψη της εισόρασης βλαβών λόγω κόπωσης σε ολόκληρο το φορέα μεταλλικών κατασκευών, με αξιοποίηση πληροφοριών από μετρήσεις σε περιορισμένο αριθμό θέσεων στην κατασκευή, παρουσιάστηκε στη συγκεκριμένη διατριβή. Η πρόβλεψη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς με βάση αυτή μπορεί να γίνει κατασκευή χάρτης συγκέντρωσης βλάβης λόγω κόπωσης, όπως επίσης και του εναπομείνατα χρόνου ζωής των κατασκευών, σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας που παρέχονται από κάποιο σύστημα παρακολούθησης. Τέλος, η αξία των χαρτών κόπωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού έναντι κόπωσης των μεταλλικών κατασκευών, λαμβάνοντας υπόψη τις αβεβαιότητες που υπησέρχονται τόσο στη μοντελοποίηση, όσο και στην πρόβλεψη κόπωσης. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το υλικό που παρουσιάστηκε στα πλαίσια της συγκεκριμένης διατριβής μπορεί κανείς να βρει στις δημοσιεύσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια της διατριβής αυτής, σε επιστημονικά περιοδικά και σε συνέδρια, και οι οποίες συγκεκριμένες αναρτήσεις βρίσκονται και στη σελίδα του Ηράκλειτος για την παρούσα διατριβή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ονομάζομαι Τζομπατζόπη Φωτεινή, υποψήφια διδάκτορα στους μηχανολόγους μηχανικούς με επιβλήματα του κ. Τσιακάρα Παναγιώτη. Ο τίτλος της διδακτορικής μου διατροπής είναι «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων κυψελίδας καυσίμου τύπου PEM, παρασκευή και χαρακτηρισμός νέων ηλεκτροκαταληπτικών υλικών χαμηλού κόστους». Καταρχήν, να ξεκινήσουμε τι είναι μια κυψέλη καυσίμου. Η κυψέλη καυσίμου έχει παρόμοια δομή με μια μπαταρία. Η διαφορά είναι στο γεγονός ότι η μπαταρία, μόλις τελειώσει ο ηλεκτρολίτης, πάβει να χρησιμεύει, ενώ η κυψέλη καυσίμου, όσο τροφοδοτούμε με καύσιμο, έχουμε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Και στις δύο περιπτώσεις, η χημική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική. Καθώς εισέρχεται το καύσιμο, τύπου PEM, πρωτονιακές μεμβράνες έχουν κύριο καύσιμο το υδρογόνο, καθώς λοιπόν εισέρχεται το καύσιμο στην άνοδο, διασπάται τα μόρια του υδρογόνου σε πρωτόνια και σε ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια περνάνε μέσω εξωτερικού κυκλώματος, οπότε ροή ηλεκτρονίων έχουμε ηλεκτρική ενέργεια και έχουμε παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ τα πρωτόνια εισέρχονται μέσω της μεμβράνης και με το οξυγόνο που εισέρχεται στην κάθοδο έχουμε παραγωγή νερού. Αυτή είναι η κυψέλη καυσίμου, η εργαστηριακή, που έχουμε και ανεβούμε τα πειράματα. Και οι εμπορικές κάπως έτσι, είναι σε συστοιχίες. Οπότε έχουμε το ηλεκτρόδιο ανόδου, μέσα είναι η μεμβράνη και το ηλεκτρόδιο καθόδου. Ανάλογα με τον ηλεκτρολίτη έχουμε και τις διάφορους τύπους κυψέλων καυσίμου. Έχουμε χαμηλής θερμοκρασίας που φτάνουν συνήθως μέχρι 220 βαθμούς Κελσίου και έχουμε τις υψηλής θερμοκρασίας κυψελίδες καυσίμου που φτάνουν μέχρι και 1000 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογα με τη θερμοκρασία του, οπότε ο κάθε ηλεκτρολίτης λειτουργεί σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Η πρωτονιακή είμαστε σε αυτή την κατηγορία μέχρι 90 βαθμούς Κελσίου και η προηγούμενη κυψελίδα καυσίμου μέχρι 90 βαθμούς Κελσίου λειτουργεί. Είναι μεμβράνες πολυμερικές, πρωτονιακής αγωγής. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Αν και έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες, οι κυψέλες καυσίμου δεν είναι εμπορικά γνωστές ως πηγή ενέργειας ούτε στις κατοικίες, ούτε στα οχήματα. Ποιο είναι το βασικό μειονέκτημα? Είναι το υψηλό κόστος. Οι κυψέλες καυσίμου χρησιμοποιούν σαν κύριο ηλεκτρόδιο την πλατίνα. Όπως βλέπετε εδώ στο διάγραμμα, η πλατίνα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό από τα πολύτιμα μέταλλα. Στη συνέχεια έρχεται το ρόδιο, το παλάδιο, το ιρίδιο και το ρουθύνιο. Αν και τα πρώτα χρόνια
πολλές βιομηχανίες αυτοκινήτων χρησιμοποιούσαν κυψέλες καυσίμου με πολλή ποσότητα πλατίνας, πλέον έχει μειωθεί αρκετά και κοντεύει να τύχει στο μισό, όπως βλέπουμε, λόγω του αυξημένου πορόδους που χρησιμοποιούν και κάποιες άλλες τεχνικές που θα δούμε στη συνέχεια. Πριν βάλουμε το καταλήτη πάνω στο και το δοκιμάσουμε στη μεμβράνη, γιατί λόγω του ακριβού κόστους δοκιμάζουμε τα ηλεκτρόδια, τους καταλήτες μας, το κάθε μέταλλο δηλαδή, με κάποιες τεχνικές. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε εν συντομία είναι η κυκλική βολτομετρία, η rotating disk electrode, οι χαρακτηριστικές καμπύλες ρεύματος και τάσης και η εμπέδιση. Πάμε στο πειραματικό κομμάτι. Πήραμε μια σειρά διμεταλλικών καταλυτών, το παλάδιο και το ρόδιο, πάνω σε άνθρακα, το βούλκαν είναι πάνω σε υπόστρωμα άνθρακα. Και το χύψι είναι ατομικές διάφορες ατομικές αναλογίες, δηλαδή πήραμε παλάδιο 3, ρόδιο 1. Και είδαμε πώς λειτουργεί σε διαφορετικές ατόμικ ratio, σε διαφορετικές ατομικές αναλογίες. Οι αναλύσεις έγιναν με XRD για να δούμε αν έχει γίνει η κραματοποίηση του μετάλλου και στη συνέχεια με TEM, ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης, η οποία βλέπουμε αν τα σωματίδια έχουν κατανεμηθεί ομοιόμορφα πάνω στο υπόστρωμα άνθρακα. Βλέπουμε ουσιαστικά και στις 5 περιπτώσεις, τα 5 ατομικές αναλογίες είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα. Εδώ πέρα βλέπουμε κάποια συσσωματώματα που σημαίνει δεν έχει γίνει ίσως σωστά η παρασκευή των καταλυτών. Στη συνέχεια, με την κυκλική βολτομετρία και κάποιες εξισώσεις που χρησιμοποιήσαμε, βρήκαμε την ενεργό επιφάνεια του κάθε καταλύτη, για κάθε καταλύτη, για το παλάδιο, για το ρόδιο και τις διάφορες αναλογίες, τη μέση διάμετρο και το ρεύμα που μας δίνει, το exchange current density. Οπότε, κάναμε πρώτα για την οξείδωση του υδρογόνου. Όπως είπαμε, η κυψέλη καυσίμου έχει δύο αντιδράσεις. Οξείδωση του υδρογόνου και από την κάθοδο την αναδοχή του οξυγόνου. Βρήκαμε το exchange current density. Το exchange current density για την αναδοχή του οξυγόνου και στη συνέχεια κάναμε ένα συγκριτικό διάγραμμα. Και βλέπουμε ότι όσο προσθέτουμε ρόδιο, αυξάνεται και το ρεύμα. Το ίδιο συμβαίνει και για την αναγωγή του οξυγόνου. Έστω και μικρό ποσοστό ροδίου, έχουμε σημαντική αύξηση του ρεύματος. Οι επόμενοι διμεταλλικοί καταλύτες είναι το παλάδιο ιρίδιο πάνω σε άνθρακα. Πάλι πήραμε για να δούμε αν έχει γίνει κραματοποίηση. Τα TEM, η ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης, όπως λέγεται στα ελληνικά, και κατόπιν από κάποια πειραματικά δεδομένα για η οξύδωση του υδρογόνου βάσει της εξισώσης τάφε που βρήκαμε το exchange current, το κινητικό ρεύμα και την αναγωγή του οξυγόνου, καταλήξαμε ότι και σε αυτή την περίπτωση το ιρίδιο συνεισφέρει σημαντικά, έστω και μικρά ποσοστά ιρίδιου, στην αύξηση του ρεύματος και το exchange current και το ρεύμα ανταλλαγής και το κινητικό ρεύμα. Στη συνέχεια πάμε και τα βάζουμε μέσα στην κυψέλη καυσίμου. Είδαμε ότι το ιρίδιο και το ρόδιο αποδίδουν, οπότε πάμε και το βάζουμε στη μεμβράνη. Εδώ είναι η πειραματική διαδικασία. Τώρα το δείχνω σχηματικά. Εδώ έχουμε την τροφοδοσία, τα αέρια, υδρογόνο, οξυγόνο, το οποίο το παίρνουμε από φιάλες υψηλής πίεσης, γι' αυτό ελέγχονται και από βαλβίδες, για να πάνε στην κυψέλη καυσίμου. Πριν πάνε στην κυψέλη καυσίμου, εδώ βλέπουμε τα ρόμετρα, που ελέγχουμε με τι ροή θέλουμε να περνάει το αέριο μέσα στην κυψέλη καυσίμου. Στη συνέχεια, από τα ρόμετρα περνάνε μέσα στους κορεστές, πριν εισέλθουν, εδώ έχουμε την κυψέλη καυσίμου. Πριν εισέλθουν στην κυψέλη καυσίμου, θέλουμε να είναι σωστά ενυδατωμένο, γιατί να μην μας ξεράνε τη μεμβράνη μας. Ανοίγουμε, τι έχουμε μέσα, αυτή είναι η μεμβράνη. Αυτή είναι από τη μια πλευρά, το ηλεκτρόδιο ανόδου, και από την άλλη είναι το ηλεκτρόδιο καθόδου. Το πάχος είναι 50 μικρόμετρα, αυτό είναι το πάχος.
αυτές είναι οι διπολικές πλάκες, εξωτερικά συγκροτούνται από τις διπολικές πλάκες, οι οποίες έχουν δύο ρόλους. Είναι σαν συλλέκτες ρεύματος και δεύτερον, μέσω των ειδικών εσοχών που έχουν, οδηγούν το αέριο ομοιόμορφα πάνω στο ηλεκτρόδιο. Φυσικά κάναμε μια ενεργοποίηση, είναι πολύ σημαντική η ενεργοποίηση στην Κυψέλη καυσίμου, γιατί ενώ υπάρχουν μικρά σωματίδια, καθώς περνάει το νερό, διωγγώνονται και έτσι ενεργοποιούνται οι ενεργές θέσεις. Αυξάνεται κατά πολύ δηλαδή η καταλυτική του ενεργότητα των κυψελίδων καυσίμων. Κάποια χαρακτηριστικές καμπύλες ισχύως είναι αυτές. Είναι για δύο μεμβράνες, παλάβιο 97, η ουσία πια ήταν να μειώσουμε το ποσοστό πλατίνας. Και δοκιμάσαμε μεμβράνη παλαβίου 97, παλατίνας 3. Αυτές είναι κατά βάρος ποσότητες. 98, πλατίνα 2. Βλέπουμε ότι η ισχύς δίνεται στο μέγιστο σημείο, στο πι. Και βλέπουμε ότι καθώς αυξάνουμε τη θερμοκρασία, λογικό, στους 30, 40, 50, 60, 70, 80, αυξάνεται η ισχύς που φτάνει μέχρι 325 περίπου μιλιβάτ το τετραγωνικό. Άρα ποια είναι, ενδεικτικά δίνω κάποια παραδείγματα. Ποιες είναι οι βασικές παράμετροι που χρησιμεύουν? Είναι ότι η παρασκευή των καταλυτών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, τόσο για την σωστή διάμετρο των μικροσωματιδίων, τόσο στη σωστή κατανομή του καταλύτη, του ηλεκτροδίου πάνω στο υπόστρωμα. Και είδαμε ότι το ρόδιο και το ιρίδιο έχει συνεισφέρει σημαντικά τόσο για την οξύδωση του υδρογόνου, όσο για την αναγωγή του οξυγόνου. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Λέγομαι Κατσαλής Κώστας και είμαι μηχανικός υπολογιστών. Είναι η τελευταία παρουσίαση που θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Έτσι κι αλλιώς η παρουσίαση θα γίνει εκτάκτος. Είμαι η αιτία που σας είπαμε με πολλαπλά email για την παρουσίαση. Ο τίτλος της συντακτορικής διαφοροποίησης ονομάζεται «Διαφοροποίηση υπηρεσιών σε αρχιτεκτονικές εικονικών δικτύων προσανατολισμένων στην παροχή υπηρεσιών». Η τεμελής επιτροπή είναι η κυρία Χούστη, ο κ. Κασκούρος και ο κ. Μινώτης. Το κίνητρο για αυτή την διδακτορική διατριβή είναι ότι τα υπολογιστικά συστήματα πλέον υποστηρίζουν διάφορες εφαρμογές, αλλά η καινούργια μεθοδολογία που εφαρμόζεται εστιάζει όχι στον τρόπο υλοποίησης, αλλά στο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εφαρμογές που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, όλοι γράφετε κώδικα σε όλα τα τμήματα της πολυτεχνικής. Κάποιος γράφει σε MATLAB, άλλος γράφει σε C, άλλος σε C++. Άλλος σε Java, δεν έχει σημασία. Αυτό που είδαν ότι έπρεπε να λυθεί είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ γνώση και πάρα πολλοί κώδικας σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, ο οποίος όμως ήταν δύσχεριστος για κάποιον που προερχόταν και χρησιμοποιούσε κάποια άλλη γλώσσα προγραμματισμού. Οπότε είπαν, OK, θα έχουμε γράψει κάποια μέθοδο, ας πούμε, σε Java, που κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, να λύνει ένα optimization πρόβλημα, γιατί να το χρησιμοποιήσουμε και στη C. Το ίδιο και για τις άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Οπότε ουσιαστικά τα τελευταία 10 χρόνια, παρόλο που κάποιοι που δεν είναι στον χώρο των υπολογιστών δεν το έχουν αντιληφθεί, έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος που γράφεται ο κώδικας. Ουσιαστικά έχουμε παρόχους υπηρεσίας, χρήστες υπηρεσίας και διαχειριστές υπηρεσίας. Ο χρήστης δεν ξέρει πώς έχει υλοποιήσει ο πάροχος στην υπηρεσία, απλά ξέρει πώς να τη χρησιμοποιήσει. Ουσιαστικά υπάρχει μια μεθοδολογία ανταλλαγής, ας πούμε, συμβολέων, τα οποία στην γλώσσα των υπολογιστών ονομάζονται interfaces. Και γνωρίζοντας απλά το interface που παρέχει ο πάροχος υπηρεσίας και ο οποίος ενδεχομένως το μοιράζεται και σε κάποιον ενδιάμεσο διαχειριστή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες. Αυτό σε επίπεδο software. Όλοι έχετε ακούσει σίγουρα, ελπίζω, ότι είναι cloud computing ή υπηρεσίες συνέφου. Η λογική αυτή που σας περιέγραψα πριν σε επίπεδο software, τα τελευταία 10 χρόνια έχει κατά κόρο χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στο πλήρω software, αλλά και στο hardware. Για παράδειγμα, τώρα τα παιδιά που βγάζουν φωτογραφίες, αν θα ανεβάσουν το υλικό σε ένα server απομακρυσμένο, σε ένα Google Drive, ας πούμε, δεν γνωρίζουν πού θα αποθηκευτεί το φωτογραφικό υλικό, θα αποθηκευτεί απλά κάπου.
Το μόνο που ξέρουν είναι πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό, πώς θα το κατεβάσουν. Οπότε ουσιαστικά ξέρουν το interface που τους έχει δώσει, για παράδειγμα, η Google και μπορούν να κατεβάζουν τα δεδομένα τους. Αυτό που έγινε στην επανάσταση, την οποία ονομάζουμε cloud computing, ήταν ότι το μοντέλο αυτό της αφαιρετικότητας των υπηρεσιών προσπάθησαν να το εφαρμόσουν και σε επίπεδο δικτύου και σε επίπεδο υπολογιστικής ισχύως και σε επίπεδο αποθήκευσης δεδομένων. Οπότε ουσιαστικά έχουμε οδηγηθεί σε ένα τελείως καινούριο περιβάλλον, το cloud computing περιβάλλον. Η έρευνά μας σε αυτό το καινούριο περιβάλλον αφορούσε τη σύνδεση της νέας μεθοδολογίας ανάπτυξης εφαρμογών με την εφαρμογή του δικτύου, στοχαστικό έλεγχο της επεξεργαστικής και δικτυακής ισχύως που υποστηρίζουν αυτές τις τεχνολογίες και κυρίως διαφοροποίηση υπηρεσιών και διασφάλιση ποιότητας μεταξύ ξεχωριστών χρηστών των υπηρεσιών αυτών. Φανταστείτε ότι έχουμε μια τέτοια υποδομή end-to-end, δηλαδή από τον ασύρματο χρήστη, ο οποίος συνδέεται σε ένα ασύρματο κόμβο στην αριστερή πλευρά του δικτύου, περνάει από οπτικά δίκτυα, περνάει από ασύρματα δίκτυα και καταλήγει σε μια data center υποδομή. Όλο αυτό το πράγμα φανταστείτε το σαν ένα virtual μονοπάτι πλέον, σαν ένα εικονικό μονοπάτι για κάθε πάροχο και για κάθε χρήστη υπηρεσίας. Πλέον, αν συνδεθείτε ας πούμε στη Vodafone, η Vodafone, η κόκκινη για παράδειγμα γραμμή, μπορεί να χρησιμοποιεί υποδομή και σε επίπεδο server και σε επίπεδο δικτύου και σε επίπεδο οπτικών ειδών, το οποίο δεν γνωρίζει καθόλου πώς λειτουργεί, το παρέχουν άλλοι, απλά τις δίνουν τα κατάλληλα εργαλεία για να διαχειριστεί το δικό της flow, αυτό το κόκκινο πράγμα που φεύγει από τους χρήστες και φτάνει μέχρι την τελική, τον πάροχο ας πούμε της υπηρεσίας. Το ίδιο και για την πλέον γραμμή, ας πούμε, που ενδεχομένως μπορεί να είναι η Cosmote ή κάποιος άλλος πάροχος. Αυτό που κάναμε ήταν να μελετήσουμε ουσιαστικά πρώτα απ' όλα πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια τέτοια δικτυακή υποδομή, πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις ροές, γιατί ξεχωριστή κίνηση υπήρχε και πριν. Και τεχνικές διαφοροποίησεις υπήρχαν και πριν. Αυτό που έγινε είναι ότι ουσιαστικά κατάφερα με αυτό το abstraction των resources και τις τεχνικές visualization που σας ανέφερα πριν, να δώσουν και τα κατάλληλα εργαλεία στους καινούριους virtual παρόχους των υπηρεσιών να διαχειριστούν οι ίδιοι το δίκτυό τους. Οπότε αυτό που κάναμε ήταν να μελετήσουμε πρώτα απ' όλα πώς γίνεται αυτό το πράγμα σε όλες τις εκφάσεις του δικτύου end-to-end και μετά από εκεί πέρα να βρούμε τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε guarantee services για το κάθε flow και για το μπλε και για το κόκκινο και για οποιοδήποτε πάροχο. Το πρόβλημα είναι αρκετά δύσκολο, είναι μη γραμμικό, αφορά στοχαστική κίνηση, δεν ξέρουμε ενδεχομένως σε επίπεδο server, ας πούμε, όταν έρχονται κάποια request, πόση ώρα θα πάρουν μέσα στον server για να εξυπηρετηθούν. Δεν γνωρίζουμε ενδεχομένως το arrival rate, τον request, δεν ξέρουμε τι κίνηση θα έρθει εκ των προτέρων. Οπότε ουσιαστικά αυτό που θέλαμε ήταν να εφαρμόσουμε τεχνικές ώστε να παρέχουμε εξασφαλισμένη ποιότητα υπηρεσίας στον κάθε virtual πάροχο. Αυτό που κάναμε ήταν να αναπτύξαμε feedback-based τεχνικές που οι μηχανολόγοι γνωρίζουν ενδεχομένως πολύ καλά και αυτοί. Υπάρχουν open loop και closed loop συστήματα για να εφαρμόσουμε έλεγχο, για να εφαρμόσουμε στοχαστικό έλεγχο με open loop συστήματα που δεν λαμβάνουμε υπόψη το αποτέλεσμα των ενεργειών μας για να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε ένα στοχαστικό περιβάλλον. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές και feedback-based, όπως PID controllers, ας πούμε, αλλά και αυτούς δεν μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε όταν το σύστημά μας είναι στοχαστικό και οι παράμετροι που έχουμε να λύσουμε αλλάζουν, μεταβάλλονται με τον χρόνο. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές, ας πούμε, με phase controllers, με game schedulers κτλ. Αυτό που κάναμε εμείς ήταν να αναπτύξουμε τριών ειδών τεχνικές πάνω σε αυτή την αρχιτεκτονική. Αυτό το μοντέλο το εφαρμόσαμε στην προηγούμενη αρχιτεκτονική που σας έδειξα σε διάφορα σημεία του δικτύου, και στο wireless κομμάτι και στο δίδυμο server. Η πρώτη τεχνική αφορούσε schedulers, όπου όταν έπρεπε να πάρουμε εδώ μία απόφαση με feedback το τι γινόταν από εδώ, εφαρμόζαμε το στοχαστικό έλεγχο και παρουσιάσαμε δυναμικούς αλγορίθμους για να διαλέξουμε ποια ώρα να εξυπηρετήσουμε. Η δεύτερη προσέγγιση αφορούσε όχι ποια ώρα να εξυπηρετήσουμε, αλλά τη δομή των ουρών αυτή καθ' αυτή και το πώς θα έρχονται τα request μέσα στις ουρές. Και η τρίτη προσέγγιση αφορούσε τεχνικές προβλέψεων, ώστε να εφαρμόσουμε τεχνικές και ουσιαστικά να μετατρέπουμε το σύστημά μας σε γραμμικό, χωρίς να μπούμε στην πολυπλοκότητα της στοχαστικής ανάλυσης.
Αυτό το σύστημα το εφαρμόσαμε σε end-to-end προβλήματα. Υπήρχε μια συνεργασία με την ομάδα του κ. Βινιώτη με την IBM στο North Carolina State University στην Αμερική, στα πλαίσια του διδακτορικού. Κάποιες δημοσιεύσεις, ένας discrete event simulator, ένας custom discrete event simulator που κάναμε για να παρουσιάσουμε. Επίσης είχα και κάνω και implementation στο, αν έχετε ακούσει, στο τμήμα δικτύων λειτουργεί ένα wireless testbed. Οπότε κάποιες μεθοδολογίες που αναπτύξαμε εδώ τις κάνουμε βάλει ας πούμε και, και σε πραγματικό περιβάλλον. Και νομίζω να φτάσουμε. Σε αυτό που κάνατε να βρει ανταπόκριση εκεί που περιμένετε να βρει ανταπόκριση και να σας πάει παρακάτω και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Υπάρχει ένας μικρός μπουφάς έξω για αυτούς που πεινάρει, γιατί το κεφάλι χόρτασε από γνώση. Είναι καλό να πάρει κάτι στο μάχη.